Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμη επικοινωνία μέσω της σελίδας μας στο Facebook. Να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Να σχολιάσουμε το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην Τούμπα και όχι μόνο, οτιδήποτε άλλο θέλετε μέσω των μηνυμάτων σας. Καλό θα είναι να μην στέλνετε κάποιες ερωτήσεις οι οποίες χρήζουν προς απάντηση στην αρχή, γιατί πρέπει να κάνουμε έναν πρόλογο και στη συνέχεια φυσικά όσα περισσότερα μηνύματα όπως το κάνουμε εδώ και καιρό θα τα προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι το οποίο επιδέχεται πολλών ερμηνεών. Θα προσπαθήσουμε κάθε εκδοχή να την αναλύσουμε με όσο το δυνατό πιο εμπεριστατωμένο τρόπο γίνεται, έτσι ώστε να ξέρουμε, να καταλάβουμε τι είδαμε κυρίως και στη συνέχεια να αποκαταστήσουμε και ορισμένα πράγματα τα οποία αφορούν και το παρελθόν και το τι έχει γίνει την τελευταία εβδομάδα και το 90 λεπτό το οποίο προηγήθηκε στην Τούμπα και την κατάσταση φυσικά που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στα δικά μου μάτια πλέον οριακά, πολύ οριακά εκτός Ευρώπης. Ουσιαστικά υπάρχουν... Φτάσαμε στο σημερινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να έχει την εβδομάδα που προηγήθηκαν κάποια προβλήματα. Με τον Κουρμπέλη δεν επιδέχεται αμφισβήτηση σε αυτό. Ο Κουρμπέλης έχει μια χρόνια τενοντίτιδα και γενικά πρόβλημα στο γόνατο, το οποίο του δημιουργεί μια ευπάθεια γενικότερα στους μήκους τραυματισμούς. Ο Κουρμπέλης έκανε όλη τη βδομάδα αποφόρτιση, μπήκε στην αποστολή, δεν θα αγωνιζόταν σήμερα, θα μείνει για τις επόμενες 3 εβδομάδες έξω. Ουσιαστικά, ακόμα και σε κακή κατάσταση να είναι ο αρχηγός, αποτελεί έναν παίκτη στη μεσαία γραμμή, ο οποίος είναι πάρα πολύ κομβικός. Αναρωτιέστε πάρα πολύ φίλοι και καλά κάνετε, γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι να παρακολουθείτε την καθημερινή ειδησιογραφία της ομάδας, γιατί ο Αλεξανδρόπουλος δεν άρχισε από τη στιγμή που ο Κουρμπέλης λείπει. Ο Αλεξανδρόπουλος σχεδόν όλη την εβδομάδα που προηγήθηκε αντιμετώπιζε ενοχλήσεις στους προσαγωγούς. Δεν ήταν για να αρχίσει βασικός. Δεν είναι θέμα δικαιολογίας του Μπόλων, είναι θέμα για να ξέρουμε τι λέμε και να μην παίρνει μπάλα μια συνεχόμενη, πώς να το πω, να μην διαδέχεται η μία λάθος ενημέρωση ή είδηση την άλλη και να βγει ένα συμπέρασμα από το οτιδήποτε συμβαίνει. Επομένως, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν είχε τα δύο του κεντρικά χαφ, εκεί ο Μπόλωνη αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον Βέλεθ, ο οποίος είχε παίξει στον Άρη και στη συγκεκριμένη θέση, και από όταν ήρθε ο Βέλεθ λέγαμε ότι ουσιαστικά είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει εκεί. Η υπόθεση με τον Σωκράτη Διούδη, ο οποίος λίγο πριν από τη σέντρα ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση, ουσιαστικά το παιδί πονούσε πάρα πολύ στα ποδητήρια ακόμα και στο περπάτημα, ξύπνησε σε αρκετούς από εσάς φίλοι μου, γιατί έχω δει και αρκετά post ότι το παιχνίδι, ας πούμε, ήταν αβαβά το παιχνίδι, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε το βασικό του τερματοφύλακα τη στιγμή, ας πούμε, που ο Ξενόπουλος που μπήκε έχει κάνει 3-4 αποκρούσεις οι οποίες γλίτωσαν την ομάδα από μεγαλύτερο σκορ. Ο Διούδης έχει πρόβλημα από την τελευταία του κλίση στην εθνική στη μέση και γενικά έχει χρόνιο πρόβλημα στη μέση. Μέσα στην εβδομάδα και αυτός αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με τη μέση του. Μπήκε ουσιαστικά στην αποστολή την τελευταία στιγμή και δεν κατέστη δυνατόν αγωνιστή εξαιτίας του προβλήματος αυτού. Νομίζω ότι είναι σαφή πράγματα αυτά τα οποία τα έλεγε το καθημερινό ρεπορτάζ και πριν ιτηθεί ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που ιτήθηκε σήμερα με 2-1. Από τις υπόλοιπες αλλαγές στην ενδεκάδα, εντάξει, η χημεία ανάμεσα σε Πούγκουρα και Σέγκεφελτ έχει χαλάσει. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα πέρσι ανάμεσα στους δύο σε σχέση με φέτος. Λογικό αυτό, διότι μπήκε άλλος παίκτης εκεί. Οι δυο τους πλέον δεν έχουν πολλά παιχνίδια που παίζουν μαζί. Ήταν και ο Πούγκουρας, δεν έχει γυρίσει και ο Πούγκουρας ίδιος μετά τον τραυματισμό του, μετά το σοβαρό του τραυματισμό, στους κοιλιακούς προσαγωγούς. Επομένως, μιλάμε για μια συγκυρία η οποία έχει δημιουργήσει μια τρύπια άμυνα του Παναθηναϊκού, που έχει δεχθεί αποστημένες μπάλες και από κεφαλιές από τον αέρα γενικότερα πάρα πολλά γκολ φέτος. Είναι μια παθογένεια, μια αγωνιστική παθογένεια του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, αρκετός κόσμος την πέφτει σήμερα στο Σάντζες επειδή δεν μπορεί να πιάσει τον Ίγκασον. Αυτόν επέλεξε η προηγούμενη τεχνική ηγεσία για δεξιό μπακ. Είχαμε πει τα καλά του και τα κακά του. Δεν υπάρχει άλλο στη συγκεκριμένη θέση που να μπορεί να βάλει αυτή τη στιγμή ο προπονητής. Ο Βηγιαθάνιες επίσης, ο οποίος άρχισε βασικός όλη την εβδομάδα και από το παιχνίδι με τα Γιάννενα και μετά, είχε ενοχλήσεις, είχε πρόβλημα, έπαιξε με πρόβλημα δηλαδή σήμερα, αλλά ουσιαστικά σε μια ενδεκάδα η οποία είναι με 3-4 αλλαγές βαρβάτες, να βγάλει και τον Βηγιαθάνιες πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τη στιγμή που υπάρχουν ποδοσφαιριστές των 500-600 χιλιάδων όπως ο Αγιούπ, οι οποίοι
βρίσκονται στην κερκίδα και δεν μπορούν να προσφέρουν. Έχουν παραγωνιστεί ποδοσφαιριστές, όπως ο Μολό που ήταν στην αρχή αγκαλιές και φιλιά με τον Μπόλωνη, ο Καμπετζής που όταν έγραφα γιατί δεν παίζει ο Αργύρης, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, μου λέγανε έλα τώρα γιατί ασχολείσαι με τον Καμπετζή, και είδαμε σήμερα να παίζει ο Ιωαννίδης για 20-25 λεπτά στην Τούμπα, που το παιδί και αυτός προέρχεται από τραυματισμό, για μένα δεν φταίει σε τίποτα, δεν φταίνει ποδοσφαιριστές σε τίποτα, αλλά είδαμε ένα παίκτη που δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει γενικά τον Παναθηναϊκό. Στις προπονήσεις ορισμένα διπλά χρησιμοποιείται σε άλλες θέσεις. Δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω τώρα. Κι όμως είναι ουσιαστικά ο παίκτης πίσω από τον Καρλίτος και τον Μακέντα. Το ντροπιαστικό της υπόθεσης σήμερα, γιατί είναι ντροπιαστικό αυτό που συνέβη και για το σύλλογο και για έναν έμπειρο προπονητή όπως ο Μπόλωνη, είναι ότι χωρίς αυτή ο Χουάνκαρ, και δεν εξετάζω την απόδοση, προσέξτε, δεν λέω ότι ο Χουάνκαρ ήταν κακός ή ήταν η αιτία της. Ήτας, γιατί πρέπει να σας τα αναλύω όλα για να μην πιαστεί κάποιος από ένα και πει «Α, τι λέει τώρα αυτός». Δεν μου φταίει ο Χουάνκαρ σε καμία περίπτωση. Δεν θεωρώ κιόλας ότι ήταν τόσο κακός ως κίνηση όμως και ως φιλοσοφία. Επειδή ένας ποδοσφαιριστής ενδεχομένως να μην έχει συμφωνήσει μέχρι τώρα, όχι ενδεχομένως, δεν έχει συμφωνήσει μέχρι τώρα να επεκτείνει τη συνεργασία του με το σύλλογο, να αποφασίζεται με αλφαγιώτα να μην παίξει σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, τη στιγμή που ο Άρης θυμίζει Μπάγερν και κερδίζει με τριάρες και τεσσάρες εντός και εκτός, να μην παίξει ο βασικός ο αριστερός μπακ, ένας παίκτης ο οποίος είναι από τους καλύτερους σου στα τελευταία παιχνίδια σου και σου πήρε μάτς όπως με την ΑΕΚ, ας πούμε. Να μην παίζει και να παίζει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στην τελευταία του συμμετοχή έπαιξε ένα ημίχρονο και στη συνέχεια έγινε ό,τι έγινε με τον προπονητή στα αποδυτήρια, αυτό δείχνει μία λάθος αντιμετώπιση της κατάστασης. Αυτό είναι εσωτερικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Τεράστιο εσωτερικό πρόβλημα. Αυτά επί των αγωνιστικών. Δηλαδή, λύσαμε λίγο το πώς καταρτίστηκε η ενδεκάδα. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε το πώς καταρτίστηκε η ενδεκάδα, έτσι ώστε να φύγουν από το μυαλουδάκι σας άλλα πράγματα. Όταν συζητούσαμε όμως για αυτά τα άλλα πράγματα, οι περισσότεροι από εσάς, δεν λέω τους παρόντες, εννοώ από το ακροατήριο γενικότερα, λέγατε ότι. Με συγχωρείτε. Γκαραγκάνη στηρίζει στο Δόνι. Για τον ένα και για το χύψη λόγο, τη στιγμή που ο Δόνης δεν μίλησε για την διαιτησία στο Καραϊσκάκι και στο παιχνίδι, ας πούμε, με τον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ είναι φίλος μας, ας πούμε, αυτό εννοούσατε, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έκανε σοου. Όταν σας είπα, όταν έφυγε ο Δόνης, ότι ο Δόνης ενδεχομένως να πληρώνει και ό,τι έκανε στην Τούμπα, λέγατε, α, τι είναι αυτά και δεν ισχύει αυτό. Κοινό μέτωπο ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού εναντίον του Ολυμπιακού. Και σήμερα ξαφνικά λες και σας ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ορισμένους και μιλάτε ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ κτλ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία πολυτέλεια να δώσει το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ. Ακόμη και εγώ που έχω ορισμένες απόψεις επί του συγκεκριμένου, που δεν το ανέχομαι ο Παναθηναϊκός να έχει την οποιαδήποτε καλή σχέση με τη συγκεκριμένη ομάδα. Μόλις προχθές έγραψα άρθρο για τον Γκίζα, για το Βίνσιτς πέρσι, έτσι, για το κουτάκι μπίρας, για το ότι ο ΠΑΟΚ έχει εκμεταλλευτεί τα χειρότερα χρόνια του Παναθηναϊκού και έχει προσπαθήσει, εκμεταλλευόμενος και την κόντρα βορρά-νότου, να μπει στο δίπολο ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, έχοντας γράψει μάλιστα ότι για να το κάνει αυτό θέλει ακόμα 15 πρωταθλήματα, δηλαδή με τη συχνότητα που τα παίρνει περίπου 150 χρόνια, για να μπει στο δίπολο. Ορισμένοι αντιδρούσατε και λέγατε γιατί δεν τα γράψατε αυτά για τον Ολυμπιακό κτλ. Το τι πρεσβεύει ο ΠΑΟΚ και το συγκεκριμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς του σε συνάντηση με τον Παναθηναϊκό είναι γνωστά πράγματα. Εγώ δεν τα ανέχτηκα ποτέ. Αρκετοί φίλοι μου όμως από εσάς τα καταλάβατε απόψε. Τα καταλάβατε όμως για λάθος τρόπο και σε λάθος λόγο. Έτσι. Θυμηθείτε το τι ήταν ο Δόνης για τον Παναθηναϊκό πριν το περσινό 2-2 και το τι ήταν ο Δόνης για τον Παναθηναϊκό μετά το περσινό 2-2. Έτσι, και το αν πλήρωσε τη συμπεριφορά του στην Τούμπα ο Δόνης. Ή για να καταλάβετε το τι τους έκανε ο Δόνης πέρσι που το φυσάνε ακόμα και δεν κρυώνει για τους ξεφτύλισε, τους διέσυρε. Ξαναδείτε στον τοίχο μου και όλα στο προφίλ μου, όχι στη σελίδα, στο κανονικό μου προφίλ, όχι στη σελίδα μου εδώ. Ένας φίλος ανέβασε πριν από λίγο και το ηχητικό της περσινής συνέντευξης τύπου. Ξαναδείτε τι ξεφτυλίκι τους έκανε και στη συνέχεια ελάτε να τα ξανασυζητήσουμε. Έτσι. Τώρα καταλάβαμε Δεκέμβριο του 2020 ότι δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να έχει φιλική σχέση, οποιαδήποτε φιλική σχέση με κανένα από τα σωματεία αυτά. Τώρα το καταλάβαμε. Τώρα καταλάβαμε ότι αυτοί που σήμερα έχουν κάνει γαργάρα και το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Αϊτόρ για του Χουάνκα τη φάση με τον Βιερίνια, μάλλον ο Βιερίνια βρίσκει πρώτα την μπάλα, τέλος πάντων εκεί μπορεί να είναι μέσα έξω και είναι πιο αμφισβητούμενη φάση. Βέβαια με τον Βάρ δεν πρέπει να είναι τίποτα αμφισβητούμενο, αλλά τέλος πάντων.
ή για το ντροπιαστικό offside το οποίο, με το οποίο έγινε το 1-0, ότι όλοι αυτοί έχουν κάποια σχέση εξάρτησης με, με την ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΠΑΟ και ταυτόχρονα σας λένε να μην γίνει ο Βοτανικός γιατί δεν θα έχει αλπικό πενταθλό. Ε, σήμερα τα καταλάβατε όλα αυτά. Σήμερα τα καταλάβατε όλα αυτά. Και σήμερα δεν αναγνωρίζετε ότι ο Παναθηναϊκός έχασε και από την διαιτησία. Τι να κάνουμε, αυτό έχασε από την διαιτησία. Το 1-0 δεν έπρεπε να πει ποτέ. Εκτός τώρα, το αν βρήκε μπάλα το κεφάλι του Τζόλι, δεν περιμένω ούτε από τον Γκάκο ούτε από την Γκάκενα να μου πει αν βρήκε ή δεν τη βρήκε. Δόξα τω Θεώ, και στη φυσική ήμουνα πάρα πολύ καλός και τα ματάκια μου ακόμα ούτε γυαλιά φορά ούτε μοιοπία έχω. Μια χαρά είναι. Μπορώ να δω αν η μπάλα αλλάζει πορεία. Είναι πάρα... ή εκτός αν περνάει, αν υπάρχει διείσδυση, να το πω έτσι, μέσα από το κεφάλι του Τζόλι και φτάνει στον παίκτη του ΠΑΟ. Είναι πράγματα τα οποία είναι προφανή. Δεν θα συζητήσω για το που πήγε η γράμμη και εξαφανίστηκε. Μπορεί να τη σνίφαρε κάποιος. Δεν με νοιάζει αυτό. Αυτό είναι θέμα του παρόχου, τον οποίο πληρώνουμε. Δεν θα εξετάσω εγώ τη συμπεριφορά ενός καναλιού. Είναι στη διακριτική σας ευχαίρεια, μα δεν σας αρέσει, να το κόψετε. Δεν μπορώ. Δεν είναι και διοντολογικό από την πλευρά μου, αλλά δεν εξετάζω αυτό. Ξέρω τι είδα. Και δεν χρειάζομαι καμία γράμμη για να καταλάβω αν είναι offside ή όχι. Φυσικά και είναι offside, φυσικά και δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ του ΠΑΟ. Δεν είναι παράμετρος όμως αυτή η οποία πρέπει να αναλύσουμε στο παιχνίδι. Επειδή έκανε ο Μπόλον τις τραγικές αλλαγές που συνηθίζει να κάνει σε όλα τα παιχνίδια, θυμηθείτε με τον Μπας. Τις αλλαγές που με τον Μπας Γιάννενα που κέρδισε ο Παναθηναϊκός 2-0. Και από το 65 ο Μπας Γιάννενα έχει το δοκάρι του Σάλιακα, έχει την ευκαιρία του Πίρσμαν και μπορεί να στο κάνει με δύο ευκαιρίες 2-2. Τα είπαμε αυτά ή δεν τα είπαμε? Τα είπαμε, φίλοι μου, ή δεν τα είπαμε? Είπαμε όταν ήρθε ο Μπόλωνη που κάποιοι μάλιστα οι οποίοι σήμερα τον πέταξαν από πάνω τους κατά την προσφυλή του συνήθεια. Και ξέρω ποιοι, δεν εννοώ στον κόσμο, σε κάποιους που παραγοντίζουν. Έτσι ότι τελείωσε ο Μπόλωνη για αυτούς σήμερα. Τι λέγανε για τον Μπόλωνη όταν ήρθε, ότι κάνουμε εμείς πόλεμο στον Μπόλωνη επειδή είναι καλός προπονητής και μπορεί να αναστήσει την ομάδα. Τι είχα πει τότε? Ότι στη Γάνδη στις 20 μέρες οι παίκτες κάνανε group therapy για να τον διώξουν. Και το είχα πει και στο ραδιόφωνο και είναι και καταγεγραμμένο στα live μας εδώ, ότι είναι πρόβλημα για έναν προπονητή στα 67 ότι συμμάζεψε την ομάδα Μπόλων, μέχρι τώρα την έχει συμμαζέψει. Δεν το συζητάμε. Ότι είναι πιο έμπειρος από τον Μπογιάτος. Ότι επίσης έχει τρία περιστατικά εναντίον. Έχει τη συμπεριφορά του Χατζηγιοβάνη. Έχει τη συμπεριφορά του Μακέντα. Έχει το σημερινό με το Βιαφάνες. Μαζεύονται πολλά. Έτσι. Δεν είχαμε τονίσει τότε ότι στη Γάνδη είχε συμβεί ακριβώς αυτό το πράγμα και δεν πρόλαβε να καθίσει ούτε μήνα. Όταν όμως καταγράφαμε την πραγματικότητα, γενικότερα υπάρχει ένα θέμα αντίληψης. Η πραγματικότητα, επειδή εδώ δεν είναι ένα μεγάλο site το οποίο να χρηματοδοτείται από offshore, επειδή εδώ δεν είναι κάποιο μεγάλο κανάλι το οποίο να έχει από πίσω το χύψη παράγοντα, είναι ένα απλό καναλάκι στο YouTube, ας πούμε, και κάποιες εκπομπές που γίνονται εδώ πέρα, που τη βλέπουν αυτή τη στιγμή 900 άτομα περίπου, που θα τη δουν 15.000. Είναι μια ατομική προσπάθεια. Σαφέστατα καταλαβαίνω ότι δεν είστε υποχρεωμένοι, ότι ούτε opinion making κάνουμε, έτσι ούτε τίποτα. Αλλά δεν μπορεί να έρχεστε κάποιοι οι οποίοι μπαίνετε για πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά στη σελίδα και να μου λένε ναι, καραγκάντε λες για το Ζαγαρίτη. Πώς δεν μεγάλε δεν λέω για το Ζαγαρίτη? Καταρχήν και το Ζαγαρίτη να γνωστό ότι δεν θα παίξει σήμερα. Τις προηγούμενες μέρες δεν το καταλάβαμε και το καταλάβαμε σήμερα, ότι θα παίξει ο Ζαγαρίτης. Και επαναλαμβάνω, δεν εξετάζω την απόδοση του Χουάνκα που για μένα δεν ήταν και κακή. Ω κίνηση όμως να μην παίξει ο βασικός αριστερός μπακ στην Τούμπα επειδή δεν ανανεώνει, ντροπιάζει και τον προπονητή και τον Παναθηναϊκό αυτό που συνέβη. Τα υπόλοιπα για περισχέσεων με ΠΑΟ κτλ. Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Μόλις το καλοκαίρι όταν έφυγε ο Δόνης, τι ακριβώς συζητούσαμε? Δεν συζητούσαμε ότι ένας από τους λόγους ενδεχομένως μετά τα νέα Τάτσι Μιτσικότσι με τον ΠΑΟΚ είναι και η συμπεριφορά γενικότερα του. Η γενικότερη κόντρα του Δόνου με το Σαββίδι και η συμπεριφορά του πέρυσι στην Τούμπα και το δικαστικό από τότε που ήταν προπονητής στον ΠΑΟ κτλ. Τα είχαμε πει αυτά, ναι ή όχι? Και αν δεν τα είχαμε πει, μπορείτε να τα βρείτε πανεύκολα στο YouTube. Οπότε μην με εγκαλείτε σήμερα αν καταλάβατε το οτιδήποτε, που επαναλαμβάνω ότι για μένα σήμερα ο Παναθηναϊκός, για να μην παρεξηγηθώ, το παιχνίδι το έπαιξε κανονικά. Αυτό μπορούσε, αυτή την ενδεκάδα μπορούσε να κατεβάσει, ότι οι αλλαγές του Μπόλωνη για πολλωστή φορά, ο Μπόλωνη τι έχει κάνει ουσιαστικά? Το μοναδικό παιχνίδι που έχει κάνει καλές αλλαγές είναι στο Καραϊσκάκιο, που έχει βελτιώσει πράγματι την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, διορθώνοντας όμως το αρχικό χάλι που ο ίδιος δημιούργησε με τον καταρτισμό εκείνης της ενδεκάδας. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια οι αλλαγές του είναι για κλωτσιές. Η ΑΕΚ κόντεψε να μας ισοφαρίσει με μια μισή ευκαιρία. Αυτά όμως τα έχουμε πει. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς σας ενόχλησε σήμερα. Έγινε κάτι καινούριο?
Είχε ο Παναθηναϊκός δηλαδή καλή διαιτησία. Είχε ένα καλό κοουτσάρισμα. Κατέβηκε να παίξει το παιχνίδι έχοντας τον παράγοντα τύχη υπέρ του. Όχι βέβαια. Είχε προβλήματα να αντιμετωπίσει. Είχε. Αντιμετώπιζε μια ομάδα που συζητούσαμε από το 1-0 το Άρης ΠΑΟΚ και όλα αυτά που έγιναν ότι τα σπασμένα θα τα πληρώσει ο Παναθηναϊκός σήμερα όπως τα πλήρωσε. Άρα λοιπόν, γιατί πέσατε κάποια φίλοι μου από τα σύννεφα σήμερα? Τι ακριβώς σας έκανε να πέσετε από τα σύννεφα? Τι καινούριο έγινε, μπορεί κάποιος να μου πει, Λάμπρο, δεν ξέραμε αυτό. Να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση, να λύσουμε τις απορίες που έχετε. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας εδώ. Η δουλειά μας. Εννοώ ότι γι' αυτόν τον λόγο γίνεται. Για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε απόψεις και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να λύσει ο ένας τις απορίες του άλλου. Γιατί κάποια πράγματα μπορεί να μην τα έχω δει εγώ και να τα έχετε δει κάποιος από εσάς, και κάποια πράγματα μπορεί να μην τα έχετε δει εσείς και να τα έχω διαπιστώσει εγώ. Δεν είναι θέμα γνώσης, είναι θέμα καθαρά οπτικής γωνίας. Οι απόψεις είναι να τις αλλάζουν. Τι λοιπόν από ό,τι ανέφερα μέχρι τώρα είναι καινούριο? Εν τω μεταξύ, διαπιστώνω, και επειδή πλέον γνωριζόμαστε με τους περισσότερους και μιλάμε, αν όχι σε καθημερινή βάση, σε εβδομαδιαία βάση, με αρκετό κόσμο από τα παιδιά που αποτελούν μέλη της σελίδας, τις σχέσεις με τον ΠΑΟΚ και το γεγονός ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να πετάξει τον ΠΑΟΚ από πάνω του, το λέμε από την υπόθεση του Πούγκουρα. Από την εποχή Νταμπίζα, θα μου πεις, τότε σε διαβάζανε 5 άνθρωποι. Εντάξει, okay, έχετε δίκιο. Αλλά από τότε το λέμε. Πρέπει δηλαδή να επαναλαμβάνουμε 10 φορές τη μέρα, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε την οποιαδήποτε σχέση με τον ΠΑΟ? Ή δεν έχουμε στυλιτεύσει τα ξεφτιλίκια του 14, Ιβάν μου, Γιάννη μου, και τα καπέλα ανάποδα και τα κασκολάκια και τα περάστε και το ένα και το άλλο? Δεν τα έχουμε πει αυτά δηλαδή? Περιμέναμε να ξημερώσει αύριο, πόσο έχει ο μήνας, 21 Δεκεμβρίου του 20, ας πούμε, για να διαπιστώσουμε την πραγματικότητα? Ναι, όχι. Είναι πράγματα χιλιοϋπομένα. Άρα μπορείτε να μου πείτε τι είδατε σήμερα που δεν περιμένατε? Τι ακριβώς έγινε σήμερα και δεν το περιμένατε? Δηλαδή αυτό θέλω και το βάζω και σαν θέμα εκπομπής. Τι από αυτά που έγινε σήμερα δεν τα περιμένατε? Υπάρχει άρθρο μου στο overfm.gr, το οποίο είναι γραμμένο την Τρίτη την Τετάρτη. Και από κάτω ξέρετε τι λέει στα σχόλια? Κοινός μας εχθρός Ολυμπιακός. Και σήμερα γιατί δώσαμε το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ που δεν το δώσαμε, επαναλαμβάνω. Κανένας Παναθηναϊκός δεν έδωσε το παιχνίδι σε κανέναν ΠΑΟΚ σήμερα. Ο ΠΑΟΚ πήρε το παιχνίδι με τη διαιτησία, με την όθηση που του έδωσε η διαιτησία και λόγω των προβλημάτων που είχε ο Παναθηναϊκός και λόγω της αδυναμίας του προπονητή του από τον πάγκο να τα διορθώσει. Αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι. Ο συγκεκριμένος ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Είναι μια πολύ αποδυναμωμένη ομάδα, μια μετριότατη ομάδα, με προπονητή ο οποίος έχει το όνομα, πουλάει ΠΑΟΚτζιδηλίκη, έχει ΠΑΟΚτζιδηλίκη, έχει πολύ μεγάλη προσφορά στην ΚΑΠΑ19 του ΠΑΟΚ, όπου έκανε σπουδαία δουλειά. Δεν είναι όμως έτοιμος προπονητής ακόμα. Για να καταλάβετε τον Γκαρσία, είναι μια μικρογραφία, γιατί ο Πογιάτος ήταν στη Ρεάλ τουλάχιστον, δεν ήταν στον ΠΑΟΚ. Έτσι, έχει το δικό του Ντάνι Πογιάτος. Αυτός είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αυτός κέρδισε τον Παναθηναϊκό σήμερα. Αυτός και ο Ούγγρος Χασάπης με τον Βαρίστα Χασάπη. Αυτή και ο Μπόλων με τα λάθη του. Αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι. Αν υπάρχει κάποιος άλλος παράγοντας, σαφέστατα να τον συζητήσουμε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, θέλω να πάω αμέσως στα μηνύματά σας. Λοιπόν, άμα δεν φύγει ο Αλαφούζος άμεσα, κάθε χρόνο τα ίδια θα λέμε. Συμφωνώ, Νίκο. Ο Μπόλων είναι 2 μήνες εδώ και τώρα γνωρίζει το έμψυχο δυναμικό, δεν τους έχει κάνει προετοιμασία και προσπαθεί να τους μάθει μέσα από τα επίσημα παιχνίδια που θέλεις βαθμούς. Σπύρο, είναι πολύ σωστό αυτό που λες, το έχουμε τονίσει. Από την άλλη, όμως, δεν γίνεται για δεύτερη σερή ομάδα του κυρίου Μπόλωνη μέσα σε λίγους μήνες να έχουν τόσοι παίχτες, ακόμα και μετά από νίκες. Προσέξτε, ακόμα και μετά από νίκες. Δεν συζητάω τι έγινε στον Ατρόμητο, δεν συζητάω τι έγινε σε άλλα παιχνίδια, μετά τον Ατρόμητο, τι έγινε σε άλλα παιχνίδια. Ακόμα και μετά από νίκες. Ακόμα και σε παιχνίδια που η ομάδα κερδίζει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Εδώ μισό λεπτάκι, εδώ προχθές πανηγυρίζαμε που ήρθε ο κύριος Ντρεωσή. Που δεν τον ξέρουμε, δεν ξέρουμε καν. Δηλαδή, και λέγαμε ότι είναι ο mastermind, ο άνθρωπος ο οποίος καθοδηγεί όλες τις ομάδες του μαεστρικά όπου πηγαίνει. Και μακροημερεύει και στεριώνει. Δεν τα έγραφα εγώ. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Εγώ θα γράψω για αυτούς που ξέρω, για αυτούς που δεν ξέρω δεν μπορώ να γράψω. Να γίνω καρικατούρα, δεν έχω αναφέρει ούτε το όνομά του. Τον έχω αναφέρει 5 φορές, ας πούμε, πάνω στην κουβέντα. Μήπως να δούμε το πρόβλημα στον γκολ? Έχουμε βάλει όλη τη χρονιά 14 γκολ, λέει ο Ανδρέας. Τη σχέση με τον ΠΑΟΚ, Λάμπρο, στον Αλαφούζο πάει όχι στον κόσμο. Σαφέστατα. Ο κόσμος όμως τι έλεγε, Γιώργο, τότε?
Κοινό μέτωπο με τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και τώρα υπάρχουν μέσα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα. Τώρα, μην ανοίξω το ρημάδι μου τώρα. Είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα μιλάνε για καθαρές νίκες και τα λοιπά, έχοντας πνίξει τη φάση του πέναλτι και, τη φάση του πέναλτι και τη φάση του offside. Έτσι. Και ασκούν παραθυναϊκή πολιτική. Και τα εμπιστεύεστε. Τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ή ζούμε σε διαφορετικό πλανήτη. Δεν ξέρετε τι συμφέροντα εξυπηρετούν. Ποιανού είναι. Ή τα μαθαίνετε τώρα. Δύο φάσεις λάθος τοποθέτηση του τερματοφύλακα, δεν πειράζει όμως, η ομάδα πλέον είναι ανταγωνιστική και όποιος βρίσκεται απέναντί μας υπολογίζει. Σπύρο, δεν αρκεί όμως αυτό. Δεν αρκεί αυτό που λες. Θα πληρώνουμε τη λάθος τελέχωση του καλοκαιριού όλη τη χρονιά, μόνο με θαύμα πάμε Ευρώπη, γιατί ο Άρης έχει καλές σχέσεις με τα αφεντικά. Άλλο τώρα, πάμε στην άλλη Μπάγερν. Ο Παναθηναϊκός, όποτε παίζει στην Τούμπα, έχει να αντιμετωπίσει, λες και καλύτερη διαιτησία θα έχει στην Αλιάνζ Αρίνα από ότι με αυτό το πράγμα. Πάμε τώρα στην άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης, ο οποίος είχε μία εκτός έδρας νίκη στα προηγούμενα 500 παιχνίδια, φέτος πάει και μοιράζει τριάρες δεξιά-αριστερά. Και τη συγκεκριμένη χρονιά που ξέρεις ότι πρέπει να βγεις Ευρώπη, προσέξτε, για να το πιάσουμε από την αρχή το πράγμα. Τη συγκεκριμένη χρονιά λοιπόν που ξέρεις ότι πρέπει να βγεις Ευρώπη γιατί έχουν στενέψει τα περιθώρια και ότι δεν σε παίρνει για 7η χρονιά στις τελευταίες 10, όπως μάλλον θα γίνει να είσαι εκτός Ευρώπης. Και ξέρεις ότι βλέπεις τι γίνεται με τον Άρη, πώς παίρνει τους παίκτες, από πού τους παίρνει, με τι βοήθειες, με ποιους ενδιάμεσους, πώς μια ομάδα με 2 εκατομμύρια αυξήσεις με το κεφαλαίου έχει φτιάξει ένα ξυλώνει ρόστερ, ξαναφέρνει ρόστερ κτλ. Είναι πράγματα αυτά τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ λίγο ψάξιμο, έτσι, για να τα βρεις. Δεν λέω καμία σοφία αυτή τη στιγμή. Τη χρονιά λοιπόν που πρέπει να είσαι λιγουλάκι παραπάνω υποψιασμένος, πας και διαλύεις την περσινή ομάδα, φέρνεις αυτόν που φέρνεις, φέρνεις τους παίκτες που φέρνεις. Τον αλλάζεις, φέρνεις άλλο προπονητή, θα του ξαναφέρεις τώρα αυτού άλλους παίκτες, έχεις δεθεί με τριετή συμβόλαια και ενώ έχεις μια ομάδα δεμένη, η οποία μπορούσε να σου κάνει το ένα βήμα παραπάνω φέτος και τουλάχιστον δεν λέγω ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα. Τουλάχιστον θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε εύκολα την Ευρώπη εδώ που φτάσαμε. Έτσι. Το διαλύεις αυτό. Το καλοκαίρι όμως, θυμηθείτε τι συζητούσαμε για το Παναθηναϊκό στη ΔΗ. Γιατί το να είσαι μετά Χριστόν προφήτης είναι πάρα πολύ εύκολο. Και σας έλεγα το καλοκαίρι, παιδιά μας τραβώσει η χρονιά και αυτή είναι μαζεμένη εσύ. Ποιο Παναθηναϊκό στη ΔΗ, θυμηθείτε τις εκπομπές μας για το Παναθηναϊκό στη ΔΗ που επέμενα και ευτυχώς έγινε αυτό που έγινε. Ευτυχώς πραγματικά. Ευτυχώς που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Αλλιώς θα έκλαιγε η μάνα του Πελέ. Θυμηθείτε όμως τι κουβέντες κάναμε. Και το πόσο αισιόδοξοι ήσασταν. Και καλά κάνατε και ήσασταν αισιόδοξοι. Αλλά μην πέφτετε από τα σύννεφα Δεκέμβριο μήνα σε πράγματα που έχουμε συζητήσει. Και τουλάχιστον μετά από τόσο καιρό εδώ πέρα. Και με μια επικοινωνία η οποία έχει μια αλφα αποδοχή. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι μιλάω μόνος μου σε ένα λάπτοπ αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα γιατί δεν ξέρει ο άλλος τι έχω πει. Φυσικά και ξέρετε τι έχω πει. Είναι πράγματα τα οποία δεν γίνεται τουλάχιστον να με κατηγορείτε. Δηλαδή φυσικά και αυτό που έχει γίνει σήμερα με τον Ζαγαρίτη είναι ανάξιο λόγου. Μάλλον είναι άξιο λόγου. Με την αρνητική του χρειά όμως. Λάμπρο τα έχασε ο παππούς, λέει ο Δημήτρης. Είδα ανωτερότητα του πάω. Καλό μάτς είδε. Δημήτρη μου, κόπηκε εκεί το μήνυμά σου. Όποιος διαβάζει, ναι, τέλος πάντων. Τραγική απόφαση Μπόλων, η μη χρησιμοποίηση Ζαγαρίτη. Ξεφτύλα τη έρευνα τον Παγλαμά που βάλανε να αναλύει τις φάσεις. Αυτός ο Βαρούχας είναι επικίνδυνος, λέει ένας φίλος. Ο Ζαγαρίτης, αν δεν ανανεώνει, γιατί να τον ετοιμάζουμε για την επόμενη ομάδα του. Ρετ Τζόρτζ, δεν είναι έτσι το πράγμα. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Μην τον βάζεις με τον Αστέρα στο μάτς που έρχεται. Όχι στην Τούμπα τελευταίο μάτς του 2020. Δεν ανανεώνει. Οκ. Okay. Δηλαδή σήμερα τι του έκανε. Τι του έκανε σήμερα. Βάλ τον σήμερα να παίξει. Να κλείσει τέλος πάντων ο γύρος αυτός. Να κλείσει ο πρώτος γύρος. Και να επικοινωνήσεις στις επόμενες 20 μέρες που έρχονται. Ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά. Ο Βασίλης δεν ανανεώνει. Εμείς δεν θα τον προετοιμάσουμε για την επόμενη ομάδα. Την ελεύθερος να υπογράψει όπου θέλει. Να επεκτείνει σε εμάς. Αν γίνει έτσι. Οπότε δεν θα ξαναπαίξει. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί αφήνει στον πάγο τον Καρλίτος και συνεχίζει να επιμένει σε έναν παίκτη που σκοράρει με αίτηση. Δεν κάνει, λέει ο Βαγγέλης. Έχουμε γίνει του τσέκι της κάθε ομαδούλας. Αν δεν αλλάξουμε τον Αλαφούζο, θα είμαστε πέμπτη, έκτη θέση κάθε χρόνο. Η ομάδα έχει χάσει το μέταλλο που είχε, λέει ο Σταύρος. Ίδιο πέναλτι, το πέναλτι του Γιαννούλη στον Αϊτόρ με το περσινό που πήρε ο Πάοκ στο 100 κάτι στο 2-2. Στη μία ομάδα δίνεται, στην άλλη όχι. Αυτό που λέει ο Θάνος. Και εγώ, Θάνο μου, θα αλλάξω τη λογική. Εγώ λέω λοιπόν. Ότι στη φάση του πέναλτι που βγήκανε και αρκετοί φίλοι Παναθηναϊκοί στη σελίδα μου εδώ στα σχόλια από κάτω και πάνε Λάμπρο, μην ασχολείσαι με την διαιτησία γιατί είμαστε ανώτεροι και μας πηγαίνει πάρα πολύ καλά η διαιτησία. Οπότε, ξέρεις, είμαστε να μας πιάσει ρε παιδί μου το σύνδρομο ανωτερότητας, ας πούμε, ότι δεν βλέπουμε κανένα. Εγώ θα πω το άλλο. Το συγκεκριμένο γκολ. Στο Καραϊσκάκι θα μετρούσε.
συγκεκριμένο γκολ. Εναντίον του Ολυμπιακού θα μετρούσε. Σε άλλες ομάδες. Άμα στες του Παναθηναϊκού ήταν άλλες ομάδες. Και το έβαζε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Εγώ λέω. Θα μετρούσε. Ποια θα ήταν η εξέλιξη της φάσης. Και θα φωνάζανε κιόλας ότι το ένα το άλλο. Εμείς γιατί να λέμε ότι δεν αδικηθήκαμε, χάσαμε γιατί ήμασταν χειρότεροι. Πού ήταν χειρότερος ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, όταν, λογικό είναι όταν μια ομάδα παίρνει όθηση. Γιατί, δηλαδή, ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να είναι 0-2 στο ημίχρονο ήταν 1-1. Δηλαδή, αυτό δεν συνιστάλλει ως αποτελέσματος. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν όντως καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ λογικό όμως να είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Γιατί ούτε τα προβλήματα του Παναθηναϊκού αντιμετώπιζε. Εντάξει, στην έδρα του έπαιζε χωρίς να έχει κόσμο, αλλά όπως και να το κάνεις, το οικείο περιβάλλον πάντα παίζει ρόλο. Φαίνεται αυτό. Υπάρχει δηλαδή, είναι μια παράμετρος η οποία μπορεί να. Ότι μπορείς να την αναλύσεις, ρε παιδί μου. Έτσι. Τέλος πάντων. Και γιατί δεν έπαιξε ο Ζαγαρίτης ενώ έπαιξε με τα Γιάννενα, γιατί τότε ισχύει ότι δεν ανανεώνει. Δημήτρη, το εξηγήσαμε αυτό με τον Ζαγαρίτη. Λάμπρο, το πρώτο γκολ που φάγαμε νομίζω δεν ήταν offside, γιατί το πόδι του Σάντσες είναι απλωμένο. Αλλά και offside να είναι ο Ξενόπουλος κάνει λάθος έξοδο. Ισχύει αυτό, Φίλιππε. Ισχύει ότι κάνει λάθος έξοδο. Πέρα από αυτό, λάθος που δεν έπαιξε ο Ζαγαρίτης. Δεν ήταν τόσο κακή ομάδα σήμερα, αν εξαιρέσει Σάντσες Πούγκουρα, λέει ο Θάνος. Ρε Λάμπρο, όλοι μιλάνε και λένε ήταν ντέρμπι κάποιο. Λένε τέλος πάντων Μουλουκού. Ήταν ντέρμπι κάποιο να έχανε από εδώ και πέρα. Προχωράμε, λέει ο Παναγιώτης. Στην Τότεναμ ο Οριέ κάνει το ίδιο με τον Γιαννούλη και κάνει πέναλτι, λέει ο Θάνος. Το γκολ του ΠΑΟΚ ήταν offside, ναι ή όχι. Για μένα το γκολ του ΠΑΟΚ είναι offside, ναι, ξεκάθαρο κιόλας. Λάμπρο, όσο υπάρχει ο Αλαφούζος, τα ίδια θα λέμε κάθε χρόνο. Δεν αναφέρω παιδιά χαρακτηρισμούς για ευνόητους λόγους, έτσι. Το κακό με τον Πόλεμο είναι ότι δεν έχει καταφέρει να επιβληθεί με την προσωπικότητά του στους παίκτες σε κάθε αγώνα και ένα επεισόδιο. Ανεπίτρεπτο, λέει ο Βαγγέλης. Ρε Λάμπρο, τώρα σοβαρά, χάσαμε επειδή δεν έπεσε ο Ζαγαρίτης, Σπυρίδωνα. Δεν είναι. Μα το είπα, δεν είναι θέμα απόδοση. Δεν είναι θέμα απόδοση και για μένα ο Χουάνκαρ πραγματικά δεν είναι κακό. Αλλά είναι το πώ προετοιμάζει ένα παιχνίδι. Καταρχήν θα σου πω το άλλο, θα σου πω το πιο απλό. Ξέρει ένα προπονητή ότι θα πάει σε ένα ματ το οποίο θα έχει τρει-τέσσερι αλλαγέ, θα έχει δύο-τρει αλλαγέ στην δεκάδα αναγκαστικέ. Δεν προσπαθεί από την υπόλοιπη βασική ενδεκάδα που το έχει κάνει τρεις σερί νίκες ουσιαστικά να κρατήσει όσους περισσότερους παίχτες γίνεται. Γιατί αφαιρεί μόνος του ένα ακόμα κομματάκι από την αλυσίδα αυτή. Αυτό. Εάν δεν ακούμπησε το κεφάλι, δεν είναι offside, ξύπνα, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, είμαι ξύπνιος. Εσείς κοιμάστε κάποιοι. Εσύ κοιμάσαι, Δημήτρη μου. Εσύ κοιμάσαι. Εγώ έχω καταλάβει τι γίνεται δυστυχώς ή ευτυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ποιο σου λέει εσένα ότι δεν ακούμπησε το κεφάλι. Για μένα ακούμπησε. Δες τη φωτογραφία που ανέβασα. Εκτός αν πέρασε η μπάλα μέσα από το κεφάλι και δεν ακούμπησε. Επομένως τα ξύπνα και τα λοιπά, εκεί που σε παίρνει, Μίτσο, όχι εδώ. Δυστυχώς αυτό μας αξίζει. Ξεπουληθήκαμε στον πατέρα και η ομάδα δεν σηκώνει κεφάλι. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας και δυστυχώς δεν μας αξίζει τίποτα. Επίσης να θυμίσω ότι και η 13 που έλεγε ότι θα κρατήσει τον Παναθηναϊκό κάπου την περσινή χρονιά ήταν χωρισμένη στα δύο. Αυτό μας αξίζει γιατί δείχνουμε χαρακτηριστικά μικρής ομάδας. Καλησπέρα στο Σωτήρη που λέει έτσι όπως τα λες είναι. Δεν ξέρω αν είναι έτσι όπως τα λέω, τουλάχιστον λέω τη γνώμη μου χωρίς να υπάρχει από κάπου καθοδήγηση. Μολό Μπεκ, Αγιούμ Καμπετσής, Αντωνίτο και άλλοι, αν δεν φύγουν μεταγραφές δεν θα γίνουν, λέει ένας φίλος. Φίλε, ο Τζόλης δεν έχει επαφή με την μπάλα, άρα δεν είναι offside, λέει ο Στέφανος. Οκ, παιδιά, σέβομαι τη γνώμη σας, έχω τη δική μου, έτσι. Καλησπέρα, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή στο VAR τι είδανε, η Μάρτον και η Νόβα δεν έδειχνε ούτε το replay γιατί άραγε. Η δικαιολογία επιστήμη. Πού είναι το μήνυμα του Γιώργου τώρα που θα λέει ότι δεν το διάβασα κιόλας, περίμενε. Η φάση του πρώτου γκολ είναι η ωριακή για offside χωρίς τις γραμμές από τον VAR της κάθετε, ενώ όχι αυτό στο έδαφος κανείς δεν μπορεί να πάρει θέση, λέει ο Πάνος. Παίρνει γραμμή ο Παππούς. Η Γιωργάρα πέρσι τους ξεφτύλισε και έπεσε γραμμή στην οχιά να τον φάει γιατί είχε κάνει και στην αγωγή τα χρωστούμενα. Τέλος η Ευρώπη και για φέτος. Πολύ δύσκολα. Μπράβο για το κουράγιο σου που ακόμη παλεύεις να ανοίξεις τα μυαλά ορισμένων που κοιμούνται. Λάμπρο, σε παρακολουθώ καιρό. Το μόνο που μέχρι σήμερα έπεσε έξω είναι το καλοκαίρι. Έλεγες με αυτή την ομάδα και τον Πογιάτο θα βγαίναμε σίγουρα Ευρώπη. Τεό, πρόσεξε να δεις. Ακόμα και τώρα, αν με ρωτήσεις, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα βγει Ευρώπη γιατί είναι καταστροφικό. Περίμενα όμως, περισσότερο δεν με απογοητεύει το γεγονός ότι καταρχήν δεν είμαι medium. Ξεκινάμε από εκεί. Τη γνώμη μου θα πω. Μπορεί να πέσω έξω. Έχω πέσει και σε πολλά άλλα έξω. Ακόμα και τώρα θα πίστευα
ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να βγει Ευρώπη αν ο Άρης δεν μοίραζε τριάρες δεξιά και αριστερά σε παιχνίδια τα οποία δεν θέλω να σχολιάσω, απαξιώ να σχολιάσω και τέλος πάντων δεν θέλω να έχω άλλα μπλεξίματα στη ζωή μου για να σχολιάσω. Γιατί έχω εικόνα, τα βλέπω. Έτσι. Δεν θέλω. Αλλά όταν βλέπεις τον Άρη και συμπεριφέρεται λες και είναι Manchester City, πού να βγεις Ευρώπη. Όταν ο Άρης κερδίζει συνεχόμενα και εσύ στην κακή σου μέρα θα χάσεις. Όταν ο Άρης το γυρίζει με 10 παίκτες στο Περιστέρι από 2-0 και εσύ δεν μπορείς να απαντήσεις σε αυτόν τον πάο, είναι και αγωνιστικό το θέμα. Εδώ δεν αφήνω κάποια αιχμή. Καλός και ισοφάρισε με το. Ήταν καλύτερος και ισοφάρισε. Και με παίκτη λιγότερο από το 39. Έτσι. Αλλά πίστευα ότι ναι, έστω τέταρτη θα βγούμε. Θυμάσαι όμως, Τεό, κάτι που άλλο που έλεγα. Από τη στιγμή που ο στόχος μας είναι ο ίδιος. Δηλαδή, βγήκαμε πέρσι τέταρτη με αυτή την ομάδα που είχε ο Δόνης. Καλή, κακή αυτή ήταν, βγήκαμε τέταρτη και εύκολα. Γιατί αλλάξαμε και ξυλώσαμε όλη την ομάδα έχοντας ξανά ως στόχο να ξαναβγούμε τέταρτη. Δηλαδή, ουσιαστικά κάνεις ένα makeover μόνο και μόνο για να ξαναβγείς τέταρτος. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό. Άρα κάτι άλλο έπαιζε. Για κάποιο άλλο λόγο δεν έβγαινε ο Αλαφούζος στο Δόνης στο τηλέφωνο. Το λόγο αυτό, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη, τον εξήγησα σε άλλες εκπομπές. Κάποιοι ενδεχομένως το κατάλαβαν απόψε. Είναι δικαίωμά τους. Είναι δικαίωμά τους. Να φύγει ο Αλαφούζος, αλλά πού είναι οι Παναθηναϊκάρες να αναλάβουν. Δημήτρη, ότι πρέπει να φύγει ο Αλαφούζος, πρέπει να φύγει. Με αυτή τη λογική, ας μείνουμε με τον Αλαφούζο για πάντα. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει, ρε Δημήτρη. Δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση όμως. Επίσης, εντάξει, να πούμε και το άλλο. Δεν γίνεται στις νίκες να μην συζητάμε τίποτα και στις ήττες να πηγαίνει μονίμως κουβέντα στο διοικητικό. Ξέρουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ένα και έχει ονόματα επώνυμο. Αυτό ισχύει και στις νίκες και στις ήττες. Σωστό, σωστό. Όχι μόνο στις ήττες να σκεφτόμαστε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Σε όλα. Και στο γηπεδικό και σε όλα να σκεφτόμαστε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτή είναι μια άποψη εκφρασμένη από μένα αρκετές φορές. Και μάλιστα έχω πει και σε προηγούμενη επικοινωνία μας ότι ανάμεσα στο διοικητικό και το γηπεδικό βάζω πρώτα το διοικητικό. Ως προτεραιότητα, ως απόλυτη προτεραιότητα. Και μετά το γηπεδικό. Που ξέρετε την άποψή μου. Λάμπρο, το γκολ του Πάουκ ήταν κανονικό το πρώτο. Διαφωνώ. Σάντσε είναι άθλιος και τα δύο γκολ ήταν πανομοιότυπα. Πόσο θέλεις να μαρκάρεις τον παίκτη που είναι μπροστά σου, δίπλα από το Βέλεθ, πέρασε το δεύτερο γκολ. Έχω απορία τι θα πει ο Κόλκα σε λίγο στην εκπομπή. Okay. Ένας Διούδης που εδώ και τρία χρόνια δεν έχει χάσει το ανεμάτι πρωταθλήματος από ό,τι θυμάμαι. Στο ζέσταμα λέει ότι τον πονάει η μέση του. Δεν θα μιλήσω για κανέναν άλλον παίκτη. Λυπάμαι για τον Παναθηναϊκό μας που συνεχίζει να μικραίνει. Λυπάμαι για τον Παναθηναϊκό που γνωρίσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Πέτρο, έχει μακρόχρονο πρόβλημα ο Διούδης στη μέση. Είναι πραγματικότητα αυτό και έχει ξαναχάσει αυτά τα χρόνια νομίζω παιχνίδι λόγω προβλήματος στη μέση. Έχει θέμα στη μέση ο παίκτης. Και όλη τη βδομάδα είχε θέμα στη μέση. Και επαναλαμβάνω, δεν φταίει ο Ξενόπουλος που έπαιξε σήμερα. Ο Ξενόπουλος μάλιστα έχει βγάλει και 2-3, έχει βγάλει 2 τετατέ. Έτσι. Λάμπρο, ήμουν τόσο σίγουρος ότι θα μετρούσαν τον γκολ πριν το μετρήσουν και πραγματικά ήθελα να τα σπάσω όλα. Δεν σέβονται τίποτα, γι' αυτό είμαστε μικρομεσαίοι, λέει ο Ηλίας. Ο Καμπετσής δικαιούται ευκαιρίες, νομίζω. Για τον Καμπετσή τα έχουμε πει. Ότι δεν γίνεται, καταρχήν δεν γίνεται η αλλαγή σου στην Τούμπα να είναι ο Ιωαννίδης για 20 λεπτά και να μην έχει τον Καμπετσή μέσα. Δεν γίνεται απλά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται δηλαδή. Αυτός που έχει πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση, δεν ξέρω αν είναι ο Μπόλον ή αν έχει έρθει από πάνω η απόφαση, έχει κάνει τεράστιο λάθος. Καταρχήν, πιο γραμμάτιο ξεπλήρωσε ο Παναθηναϊκός, χωρίς να μου φταίει κάτι το παιδάκι, έτσι, το όνειρό του εκπληρώνει κι αυτός. Για να έρθει ο Ιωαννίδης στον Παναθηναϊκό, πιο γραμμάτιο ξεπλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Να φέρει έναν παίκτη τραυματία, να περιμένει να παίξει 3 μήνες, τη στιγμή που ξέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τον βοηθήσει και να είναι ο τρίτος επιθετικός. Για το σχεδιασμό. Όμως, παιδιά, όταν το καλοκαίρι λέγαμε ότι κάτι δεν μας κολλάει στο σχεδιασμό, κάποιοι λίγοι, πέφτατε να μας φάτε για να τα λέμε όλα. Και ότι θέλουμε να κάνουμε κακό στην ομάδα. Τα έχουμε ακούσει αυτά. Δεν τα βγάζω το μυαλό μου. Η Νόβα ήθελε μια ώρα για να μας πει πως δεν ακούμπησε το κεφάλι του Τζόλι, λέει ο Μανώλης, αλήτες. Συγγνώμη. Ηρεμήστε λίγο, έρχονται 3 εύκολα παιχνίδια για να τα πάρουμε. Έλεος, βοηθήστε την ομάδα αντί να είστε εναντίον της. Ποιος είναι εναντίον της, ρε Κωνσταντίνη? Ποιος είναι εναντίον της? Είναι βράδυ, έχουμε 1002 πράγματα στο μυαλό μας με όλα αυτά που συμβαίνουν και καθόμαστε και ασχολούμαστε ακόμα. Ενώ άλλοι έχουν πετάξει αετό και καλά κάνουν και ο Λασμάγκης και έχουν και το κεφάλι του ήσυχο. Στημένο Μάτς Λάμπρο, αν ήσουν και εσύ στον πάγκο σήμερα, θα βάζα και εσένα να παίξεις, λέει ο Γιώργος. Οκ, Γιώργο μου, είναι η άποψή σου, τη σέβομαι. Δηλαδή, η αντίδραση του Βίγια ήταν λογική? Δεν λέω αν ήταν λογική. Καταρχήν, η αντίδραση του Μακέντα είναι στο μπουκάλι, είναι απαράδεκτη. Η αντίδραση του Χατζηγιοβάνη είναι επίσης απαράδεκτη, που του ζητάει τον λόγο. Η αντίδραση του Βιγιαφάνη σήμερα είναι επίσης απαράδεκτη, η ενόχληση που βγάζει τη στιγμή που η ομάδα χάνει κιόλας.
Τι συζητάμε. Αλλά όλα αυτά για να γίνονται μπροστά στις κάμερες, κάτι συμβαίνει στην ομάδα. Δεν μπορεί μέχρι πέρσι να βλέπεις μια ομάδα να πανηγυρίζει, να μπαίνουν, να πηγαίνει ένας τον άλλον και να αγκαλιάζονται όταν μπαίνει ένα γκολ και να πανηγυρίζουν όλοι μαζί με τον προπονητή, και φέτος όλη αυτή η ομάδα να διαλύεται και να παρουσιάζει αυτή την κατάσταση, να μην σέβεται κανείς έναν προπονητή που όπως και να έχει καλός ή κακός, είναι 67 ετών, έχει αναδείξει τον Κριστιάνο Ρονάλντο και έχει πάρει και 5 πρωτάθληματα στην καριέρα του. Όλα είναι απόρρια της φυγής, Δόνη, ό,τι και να λέμε τώρα φέτος είναι εσωτερική κατανάλωση, λυπάμαι γιατί γινόμαστε στα αλήθεια ατρόμητος. Κακός ο Μπόλωνη σήμερα, Λάμπρο, καμία μεταγραφή δεν θέλουμε εν ώψη Γενάρη, να φύγουν τα σαπάκια Σάντσες, Πούγκουρας, Βέλεθ, Καρλίτος, Μακέντα, λέει ο Γιώργος. Ίσως πιο εφικτό είναι το κύπελο για να βγούμε Ευρώπη φέτος, και εκεί όμως, Δημήτρη μου, χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να αποκλείσεις κάποια στιγμή ή τον Ολυμπιακό, ή τον ΠΑΟΚ, ή την ΑΕΚ, ή και κάποιους, ή και δύο από αυτούς. Εντάξει, και τους τρεις θα είναι απτάγραφα. Αλλά τουλάχιστον δύο ομάδες από αυτές, ας πούμε. Τουλάχιστον μία και μπορεί και δύο. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα εκεί. Αυτό μας αξίζει, δυστυχώς αυτοί είμαστε, αυτό μας αξίζει. Οπαδοί διαλυμένοι, διοίκηση αδιάφορη και η ομάδα θέλει αναδόμηση. Εκεί κόπηκε το μήνυμα. Λάμπρο, το λάθος είναι ότι δεν έπαιξε με τρία αμυντικά χαφ και χωρίς Κουρμπέλη, μη σου πω και τέσσερα γιατί λείπει ποιότητα στα χαφ. Κώστα μου δεν είχε άλλα χαφ να βάλει. Δεν είχε άλλα χαφ να βάλει. Τα δύο χαφ είχαν προβλήματα. Ο ένας ήταν παροπλισμένος και ο άλλος μπορούσε να παίξει 15 λεπτά. Λάμπρο, καλησπέρα. Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για τον κλόουν, τον Χατζηγιοβάνι, σου αρέσει? Καταρχήν, δεν υιοθετώ το χαρακτηρισμό σε καμία περίπτωση για κανέναν παίκτη. Αυτό που με ενοχλεί στον Τάσο είναι ότι δεν έχω δει από αυτόν βελτίωση τα δύο τελευταία χρόνια. Ενώ έχει πάρει πάρα πολλές ευκαιρίες. Έχει παίξει 50 μάτς σε δύο χρόνια και δεν έχουμε δει τη βελτίωση που πρέπει. Εξτρέμ να μην δίνει ασίστ και να μην σκοράρει. Ο Τάσος όμως, όχι ο ίδιος, η πλευρά του Τάσου μαζί με ορισμένους τέλος πάντων εκπροσώπους του τύπου, ας τους πω έτσι, το συμβόλαιό του το βγάλανε στα μανταλάκια τον Παναθηναϊκό και τον κρεμάσανε. Και έγινε αιτία για να φύγει ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας τότε. Ούτε αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Δεν φταίει το παιδί σε αυτό. Φταίει το περιβάλλον του που προφανώς έπεισαν την πλευρά του ότι έτσι θα κάνουμε βαβούρα και θα φάμε τον προπονητή. Τον φάγαν τελικά τον προπονητή και τώρα βγαίνανε και ξεφτιλίζονταν. Ξέρουν αυτοί για ποιους αναφέρομαι. Αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο μέσο. Να κατηγορείς τον άλλον για. Τέλος πάντων, ενώ εσείς ο ίδιος μεγαλύτερος, ονοεί το γάβρι του Βορρά. Από την αρχή έλεγα ο Μπόλων είναι άσχετος. Δεν είναι άσχετος, παιδιά, δεν είναι άσχετος. Απλά ο Μπόλων είναι σε μια ηλικία που ο τρόπος συμπεριφοράς του και η θεώρηση των πραγμάτων είναι ατέριαστη με αυτό που βρήκε στον Παναθηναϊκό. Και αυτό θα ισχύει ακόμα και αν μας βγάλει η Ευρώπη, ακόμα και αν κάνει 10 νίκες μέχρι το τέλος. Αυτό θα ισχύει. Όχι, δεν πιστεύω ότι πρέπει να φύγει ο Μπόλων, Κωνσταντίνε. Λες ότι δεν βλέπει να βοηθάει. Όχι, άλλη αλλαγή προπονητή. Όχι, όχι. Ας κρίνουν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ας κάτσουν κάτω, ελπίζω με νέα διοίκηση, να αποφασίσουν αν κάνει ο Μπόλων ή δεν κάνει. Δεν υπάρχει πειθαρχία στην ομάδα εκτός των άλλων. Ένα γενικό αρχηγό και τα αποδυτήρια χρειάζεται. Δυσκολεύει η Ευρώπη πλέον. Ο Ζαγαρίτης θέλει να ανανεώσει, είπε νομίζω. Κάνω λάθος, έχασα κανένα επεισόδιο. Με Αλαφούζο δεν πάει άλλο γενικά, λέει ο Μάνος. Καλά, δεν έχει ανανεώσει μέχρι τώρα. Αν ο παίκτης είναι όντως offside και μόνο το άλμα του Τζόλι χωρίς να βρει την μπάλα ακυρώνει τη φάση, σαφέστατα γιατί επηρεάζει τη φάση. Επίσης πρέπει να μιλήσουν Μπόλων οι παίκτες, αν και ο κανονισμός μιλάει για επαφή. Πολύ κακή εντύπωση επίσης και οι πολλές αγκαλιές στο τέλος. Ο προπονητής χαλαρός με τον Γκαρσία και με παίκτες. Εντάξει, τον είχε προπονητή το 11-12. Τον είχε παίκτη τον Γκαρσία. Μαουρίτσιο, αγκαλιές φυλάκια. Κανένας πρώην παίκτης δεν συμπεριφέρεται έτσι. Γενικά πολύ χαλαρότητα στο τέλος. Πάνω σε αυτό που λες, Δημήτρη, να σου θυμίσω το παιχνίδι κυπέλου. Στην Τούμπα πέρυσι το 2-0 που κάνει ο Μπουζούκης ένα μαρκάρισμα στο Βιερίνια και πάει από πάνω και του ζητάει συγγνώμη. Χωρίς να είναι, ξέρεις, κανένα μαρκάρισμα να του κόψει την μπάλα, ας πούμε. Και συγγνώμη και όλα αυτά. Εντάξει. Τι να πεις, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία χτυπάνε άσχημα, το καταλαβαίνω. Με το ζόρι κερδίσαμε το Μεσολόγγι στο μπάσκετ, παραλίγο να πάθουμε μεγάλο κάζο. Όντως, τους 7 πόντους νομίζω τελείωσε το παιχνίδι. Ένα κακό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Αλλά εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα, Δημήτρη. Εδώ τώρα ο κόσμος καίγεται τώρα. Εντάξει, το Μεσολόγγι και να μην το κερδίσεις, στους τελικούς θα πας, εννοώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει ρίζα να πας. Όσα γκολ έβαλε χθες ο Άρης στον Όφη, τα έχει βάλει σε 15 χρόνια. Μήπως είναι και άλλοι με στην κλίκα, λέει ο Θάνος. Λάμπρο, πιστεύεις θέλουμε μεταγραφές τον Ιανουάριο? Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχει σημασία, ρε Μπιλ. Πες μου, άντε και σου λέω ναι εγώ. Έχει σημασία? Έχει σημασία αν θέλουμε μεταγραφές τον Ιανουάριο?
Δεν με απασχολεί, αλήθεια, δεν με απασχολεί. Κανονικά θέλει παίκτε, ναι, και θέλει παίκτε και back θέλει και κεντρικό χαφ θέλει και επιτελικό χαφ θέλει και center for θέλει. Και άντε και έρχονται. Τι θα αλλάξει. Είχε δίκιο ο Μελισανίδης που έλεγε σας κερδίσαν οι πιτσιρικάδες με μια διαλυμένη ομάδα, λέει ο Μάνος. Κάποιος φίλος έγραψε για, αλήθεια, για Ζαγαρίτη και Ολυμπιακό αληθεύει, όπως ήταν αλήθεια και το Ολυμπιακός Βαγιανίδης. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αν θέλει να πάει στον Ολυμπιακό ο Ζαγαρίτη, σας πάει ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Λάβρο, σοβαρά τώρα δεν είπε ότι ήταν ύποπτο το μάτς. Βλέπω πολλούς ανθρώπους να το έχουν αντιληφθεί και μιλάς για πόνους στη μέση του Διούδη που με μία ένεση θα έπαιζε. Κάνει μπάμι φάση ρε Λάβρο. Μάριε, σου λέω ότι ξέρω. Τώρα από εκεί και πέρα τα ματάκια σου εγώ δεν θα τα διαψεύσω και δεν έχω και την πρόθεση αυτή. Σέβομαι απόλυτα την άποψή σου. Όχι, το μάτς σήμερα δεν ήταν αυτό που λέτε. Δεν ήταν έτσι το παιχνίδι. Αλλά αν το πιστεύετε αυτό για σήμερα και δεν σας έχουν ενοχλήσει άλλες συμπεριφορές τόσο καιρό, τότε υπάρχει θέμα. Δηλαδή, ρε Μάρια, επειδή μπαίνεις αρκετά συχνά εδώ και θυμάμαι μηνύματά σου. Έτσι. Ποτέ δεν θυμάμαι να μου έχεις δείξει τις σχέσεις Αλαφούζου Σαββίδη και τι έχει αλλάξει από τη μέρα που τα ξαναβρήκαν. Σε όλους τους τομείς. Δεν σε είδα να είσαι ενοχλημένος με τη μεταγραφή Μαουρίσιο, ο οποίος αποθεώθηκε και ορθώς αποθεώθηκε που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε σε εμάς. Πούμε κι άλλα. Δεν σε είδα. Εντάξει, μπορεί να έχεις στείλει κάποιο μήνυμα και να μην το έχω πάρει εγώ πρέφα, οκ. Okay. Αλλά επειδή διαβάζω τώρα το μήνυμά σου, αυτό που λες. Όχι, το παιχνίδι, άμα ήταν το παιχνίδι αβαβά, δεν θα έπιανε ο Ξενόπουλος. Είναι ντροπή να το συζητάμε για την ομάδα, ρε παιδιά αυτό. Είναι ντροπή να το συζητάμε για την ομάδα. Ειδικά απέναντι σε έναν αντίπαλο που μας έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά τα τελευταία χρόνια γιατί προσπαθεί να γίνει κάτι που δεν είναι. Προσπαθεί να γίνει μια ομάδα που δεν είναι σε μέγεθος και βεληνέκες. Να δημιουργήσει ένα δίπολο με τον Ολυμπιακό έτσι ώστε να αφανιστεί ο Παναθηναϊκός. Και όταν τα λέγαμε αυτά και τα γράφαμε, δεν τα λέγαμε για τον Ολυμπιακό και τα λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, επειδή τέλος πάντων επειδή υπάρχει άλλο αλυσβερίσι στη μέση τώρα. Επειδή υπάρχει μια παναθηναϊκοφάνεια σε κάποιους που εξυπηρετούν τα συμφέροντα από πάνω όμως. Εγώ λέω πως ο Μπόλον πρέπει να μείνει άλλα τρία χρόνια. Μια χαρά ο Μπόλον έχει μαζέψει τα σημάζευτα και έχει αρχίσει η ομάδα να παίζει πολύ ωραία σχέδιο του σημερινού, λέει ο Βασίλης. Εντάξει, τώρα και εσύ, ρε Βασίλη, το έκανε λύσα. Δηλαδή, ποια τρία χρόνια, σιγά μην είναι 23. Τζάμπα, ελπίζει Λάμπρο σε νέα διοίκηση. Περικλή, διαφωνώ. Διαφωνώ. Και αυτό το μήνυμα, εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι γερός, να είμαστε όλοι καλά γενικότερα. Ξαναστείλ το μου μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Αν ελπίζω Τζάμπα να αλλάξει διοίκηση. Εντάξει, εγώ θα συνεχίσω να ελπίζω. Αλλά ξαναστείλ το μου μέχρι τέλος Μαρτίου. Να το ξανασυζητήσουμε. Ο Χατζηγιοβάνης κινείται οριζόντια και όχι κάθετα στο γήπεδο και κυρίως προς πίση χρησιμοποιεί και όχι τρίπλα, λέει ο Κώστας. Ο Μπουζούκης πόσο χειρότερος είναι από τους άλλους, δηλαδή, λέει ο Κλέανδρος. Δυστυχώς το πρώτο που πρέπει να κάνει ο προπονητής είναι η αλλαγή νοοτροπίας σε κάποιους παίκτες και ας κάθουν πάγκο, λέει ο Γιάννης. Με νέα διοίκηση, ρωτάει ο Μιχάλης, με νέα διοίκηση. Γιατί Μιχάλη, μια ζωή αυτή θα υπάρχει. Εγώ έχω πει εδώ και δύο μήνες ότι κυνηγάμε την ΑΕΚ για τετράδα. Δεύτερος μεγάλος στόχος στο κύπελο. Τρίτο, οι παίκτες αυτοί είναι. Τέταρτο, γίνεται να ξέρουμε καλύτερα από τον προπονητή εμείς. Γίνεται να μην διαφωνείτε με όλα. Πέμπτο, πόσο μεγάλο θέμα είναι που δεν έπαιξε ο Ζάγα. Από αυτό χάσαμε και στην τελική δεν πήγε κανένα σαπάκι στη θέση του. Έλεος πια, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη μου, τα απάντησα όλα αυτά που είπες. Έχω διαφορετική άποψη σε αρκετά από αυτά. Δεν διαφωνούμε με όλα. Εντάξει, με αυτή τη λογική ας μην κάνουμε κριτική σε κανέναν. Ας μην κάνουμε κριτική στον προπονητή, ας μην κάνουμε κριτική στον πολιτικό γιατί δεν είμαστε πολιτικοί, ας μην κάνουμε κριτική στον λοιμοξιολόγο γιατί δεν είμαστε γιατροί, και ας είμαστε μασκοφόροι για μια ζωή και να στέλνουμε SMS, ας πούμε, για να πηγαίνουμε να πάρουμε καπότες. Εντάξει, οκ. Okay. Εσύ τα ονειρεύεσαι έτσι τα πράγματα, δυστυχώς εγώ έχω διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων. Εντάξει, το σέβομαι. Εγώ θα σχολιάζω τους πάντες και τα πάντα. Γιατί θέλω. Αυτό. Πρέπει επιτέλους ο Χάτζης να μάθει να σπάει την μπάλα, ρε παιδιά, λέει ο Δημήτρης. Υπάρχει κάτι που ακούγεται για νέα διοίκηση και λες ότι ίσως υπάρξουν εξελίξεις μέχρι άνοιξη καλοκαίρι. Θα τα δούμε πάνω μου όλα. Εντάξει, εγώ ναι, το πιστεύω. Ναι, το πιστεύω. Δεν έχω κάτι στα χέρια μου, δεν έχω κάποια απόδειξη, ούτε το παίζω ξερόλα ότι είμαι insider ή το οτιδήποτε. Πιστεύω, ναι, απλά. Μπορώ να πιστεύω, έχω το δικαίωμα τουλάχιστον ή πρέπει να στείλω SMS και γι' αυτό. Πάντως φέτος γενικά η διαιτησία στο Παναθηναϊκό είναι πολύ καλύτερη από την περσινή με Δόνη. Ισχύει αυτό που λέει ο Δημήτρης. Πανάθα μια ζωή και στα δύσκολα, λέει ο Βασίλης. Γιάννη μου για το τέλη Μαρτίου το είπα. Μωρή Γιωχάν.
Ναι, Μανώλη, ναι, Μανώλη, και εγώ το διαβάζω. Λάμπρο, δεν μα θέλει η τωρινή ομάδα. Έχει ομάδα με δόνι που έχει πιθανότητε για πολλά. Τη διαλύει και φέρνει σαβούρα και προπονητή του χεριού σου και έχει καταδύσει την ομάδα ένα καφενείο. Μην έχουμε απαιτήσει, ξέρουμε τι γίνεται. Αν δεν φύγει ο Αλαφούζο, δεν θα δούμε άσπρη μέρα, λέει ο Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από Μαουρίσιο φαίνεται πω κάτι παίζει με Αλαφούζο και Τσετσένο, λέει ο Θάνο. Καλησπέρα, Λάμπρο. Με αυτή τη διοίκηση, όπως έχω πει από το καλοκαίρι, δεν αξίζει να χαλάσει τη διάθεσή σου για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Μόνο αν φύγει αυτός ο Αλαφούζος θα γίνουμε πάλι σοβαρή ομάδα. Μας έχει μικρύνει και ξενερώσει τελείως. Αν δεν κάνουμε γήπεδο στο Βοτανικό, θα διαλύσουμε δυστυχώς. Ποτέ στη ζωή μου 50 χρονών δεν ήμουν τόσο ξενερωμένος όσο τα τελευταία χρόνια με Αλαφούζο. Κάτσε, ρε Γιάννη, εδώ σήμερα, ακόμα και σήμερα μετά την ήττα με τον ΠΑΟΚ, κόλλησε το γήπεδο σε. Κι όμως, κόλλησε το γήπεδο, λέει, θέλουμε και γήπεδο. Εντάξει, ρε παιδιά, είμαστε μια ζωή εκεί που είμαστε τώρα για να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση και να χαλάμε τις Κυριακές μας. Ξέρετε τι θα γίνει. Ξέρετε τι θα γίνει. Σε λίγα χρόνια δεν θα ασχολείται κανείς. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, σε λίγα χρόνια δεν θα ασχολείται κανείς. Κανείς όμως. Κανείς από εμάς, τους χίλιους περίπου που μαζευτήκαμε online εδώ να τα πούμε 11 και 20 Κυριακή, 11 και 4 Κυριακή βράδυ. Δεν θα ασχολείται κανένας. Θα γίνει η ομάδα Πανιώνιος, μια συνοικιακή ομαδούλα η οποία θα προσπαθεί να παίξει σε ένα απαρχαιωμένο γήπεδο και θα, όπως τώρα πέφτει, έπεσε ο Πανιώνιος τέταρτη εθνική, έγινε ήδη σε 2-3 μέρες και το ξεχάσαν όλοι, ούτε θυμούνται, ούτε ασχολούνται, ούτε γράφει κανείς για τον Πανιώνιο, τίποτα. Αυτό το πράγμα θα γίνει. Αυτό το πράγμα θα γίνει, Γιάννη. Αυτό το πράγμα. Είναι το επόμενο βήμα, είναι η επόμενη πίστα. Εγώ δεν θα πω μην ασχολείστε, εγώ θα ασχολούμαι. Με όσους μείνουμε μέχρι το τέλος, ας πούμε. Εγώ θα ασχολούμαι. Και όχι μόνο επειδή είναι κομμάτι της δουλειάς μου. Θα ασχολούμαι. Αυτό εδώ, ας πούμε, δεν είναι κομμάτι της δουλειάς μου, δεν έχω κάποια αμοιβή από αυτό. Θα συνεχίσω να ασχολούμαι όμως, γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει ορισμένα ματάκια να ανοίξουν και ορισμένα αυτιά να ξεβουλώσουν. Δυστυχώς. Γιατί είναι βουλωμένα και κάποια μάτια είναι τυφλωμένα. Αδερφέρα, Λάμπρο, πρέπει επιτέλους να φύγει ο Αλαφούζος, λέει ο Δημήτρης. Γιατί μιλάμε, ρε Λάμπρο, για ποια ομάδα? Εδώ είναι όλα έτοιμα για το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ελλάδα και θα καταφέρουν οι ίδιοι οι Παναθηναϊκοί να μην γίνει έσχος, λέει ο Δημήτρης. Αυτό είναι άλλη συζήτηση, θα τα πούμε αυτά από αύριο. Γήπεδο μόνο στο Βοτανικό, χωνέψτε το και κλάψτε όσοι δεν θέλετε, μην έρθετε καν, λέει ο Μανώλης. Παιδιά τα του γηπεδικού δεν έχουν σχέση με το παιχνίδι, μην γίνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε, άλλη μέρα. Από αύριο πάλι. Έτσι όπως τα έκανε ο Αλαφούζος, η ομάδα θέλει ξεσκαρτάρισμα το Γενάρη και λίγες καλές μεταγραφές. Ο Διούδης έκλαιγε που δεν μπορούσε να παίξει, δεν νομίζω ότι ήταν στημένο. Ρε παιδιά, ειδικά τώρα για το Σοκράτη, είναι ορισμένα παιδιά τα οποία είναι πολύ εντάξει και είναι λάθος να συνδέεται το όνομά τους με τέτοια πράγματα. Τουλάχιστον όσον αφορά παίκτες, μπορεί να τους κρίνουμε σαν ποδοσφαιριστές αν είναι κακοί ή όχι. Όχι για παίκτες μας τέτοιο πράγμα. Έτσι. Ούτε θα δεχόταν ποτέ ο κάθε Διούδης μια τέτοια απόφαση. Αφού το εξηγώ και νομίζω ότι είναι πολύ αναλυτικό και αληθές, σας εξήγησα ακριβώς τι σημαίνει. Ο Διούδης έχει χρόνιο πρόβλημα στη μέση. Έκατσαν οι ενοχλήσεις αυτή τη βδομάδα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, ανθρώπινο είναι. Ή να πούμε ότι και ο Κουρμπέλης δεν είναι τραυματίας που έχει χρόνια τενοντίτιδα και το ξέρουμε ότι έχει χρόνια τενοντίτιδα. Έπαιξε 10 παιχνίδια φέτος, έχει σκάσει, έχει παίξει 10-90 λεπτά. Λογικό είναι να του βγει τραυματισμός. Την ευπάθεια στο γόνατό του την ξέρουμε από το 17 που ήρθε από τον Αστέρα Τρίπολης. Γνωστό ήταν. Όχι, Ρεντίνο, δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω κάτι. Όχι, το έχω ξαναπεί. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε διοικητικές αλλαγές. Δεν είπα ότι θα φύγει ο Αλαφούζος, ότι θα υπάρξει κρούση στον Αλαφούζο όπως υπήρξε με deadline 13 Δεκέμβρη. Προχθές τα συζητούσαμε. Δεν θα. Μην με κάνετε τώρα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είπα κάτι που λέω, δεν έχω πληροφόρηση. Δεν έχω καμία πληροφόρηση, δεν ξέρω τίποτα. Είμαι ανίδεος. Είναι γνώμη μου, είναι μια αίσθησή μου. Πόσο πιο απλά να το πω δηλαδή. Έχω μια αίσθηση ότι μέχρι τέλος Μαρτίου κάτι θα ξεκινήσει. Και ότι μέχρι το καλοκαίρι αυτό το πράγμα θα κορυφωθεί. Τι να κάνουμε τώρα, είναι αίσθηση, μπορεί να πέσω έξω. Ελάτε τον Ιούλιο και πείτε μου, Λάμπρο, μας έλεγες βλακίες. Δεν είπα εγώ ότι θα γίνει κάτι. Λέω ότι πιστεύω, ότι νομίζω. Μια γνώμη είναι. Τίποτα άλλο. Και δεν το λέω τώρα, το λέω εδώ και ένα χρόνο. Λέγε ποιος είναι ο καινούργιος ιδιοκτήτης που έχει στο μυαλό σου που θα έρθει, είναι η ώρα να μου το πεις, φαίνεται. Όχι, μάνα μου, όχι, αδερφέ μου, όχι. Τουλάχιστον, ρε μάνα, έχουμε μιλήσει και 10 φορές μαζί, ξέρεις πώς σκέφτομαι. Ξέρεις ότι αν ήταν κάτι να το πω, θα το έλεγα, όχι. Είναι η γνώμη μου, απλά. Μην πάμε τώρα την κουβέντα αλλού. Εντάξει, παιδιά, ήταν ντέρμπι το παιχνίδι, κρίθηκε στη λεπτομέρεια. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε από τη νέα χρονιά με καλύτερες επιτυχίες, λέει ο Θεολόγος. Ο Χατζηγιοβάνης, ποιο να μπλοκάρω, Τζόρτζ, δεν ξέρω.
Είναι, έχει μπει κανένα πάλι και βρίζει. Εντάξει, θα του δώσω το τέλο αυτού να θα φάνε σκούπισμα μετά. Ο Χατζηγιοβάνης έχει βολευτεί λόγω τη ένδυα παιχτών στον Παναθηναϊκό του Αλαφούζου. Δεν φοβάται για τη θέση του, κάνει την πλάκα του, το χαϊλί και του παίρνει τα φράγκα του χωρί την παραμικρή βελτίωση. Εκτό αυτού δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο, λέει ο Μανώλη. Λάμπρο, το πόσο έχουμε μικρύνει φαίνεται από τα μέσα που δεν έχουμε πλέον ούτε σε τηλεόραση ούτε σε εφημερίδε. Εγώ πλέον όσο υπάρχει Μαρινάκη Σαββίδη δεν βλέπω προκοπή για την ομάδα μα, λέει ο Κώστα. Μα είπε ο Τζουάνι Αλεξανδρόπουλο για προσαγωγού να δικαιολογήσει την απουσία του στην ενδεκάδα, αλλά τον έβαλε στο τέλο. Ακόμα και το Ρώσικο αφήνει υπονοούμενα για περίεργη ενδεκάδα. Γιώργο μου, εγώ ξέρω τι, λέει, τι έλεγε η ενημέρωση τόσε μέρε για τον Αλεξανδρόπουλο. Ο Νίκο είναι ο μοναδικό ρεπόρτερ που μπαίνει κάθε εβδομάδα στο Κοροπή λόγω των συνεδρίξεων με την Νόβα. Για να το είπε ο Νίκο, ό,τι είπε ο Νίκο ισχύει σε αυτό το κομμάτι αυτό στα αγωνιστικά. Τι συζητάμε τώρα, τι να δικαιολογήσει. Γιατί τα βάζετε με ανθρώπους οι οποίοι δεν φταίνε. Δηλαδή για ό,τι φταίει, για ό,τι γίνεται, σας φταίει ένας ή δύο δημοσιογράφοι. Και αν σας φταίνε ρε παιδιά δημοσιογράφοι, βάλτε τα κάποια στιγμή με αυτούς που... πρέπει. Όχι με τον Τζουάνι που είναι πεντακάθαρος ή ας μην μιλήσω για μένα. Εντάξει. Δηλαδή βάλτε τα με τους δημοσιογράφους που πρέπει, Γιώργο. Ο Νίκος αυτό που ξέρει είπε και το ρεπορτάζ που κάνει. Και είναι και πολύ καλό αυτό που κάνει. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Μακέντα ή Καρλίτο, στη γνώμη σου. Ο Καρλίτος, άμα πρέπει να διαλέξει ένα από τους δύο, είναι πιο κανονικός επιθετικός από το Μακέντα. Μακέντα, λίγος ακόμα, μια φορά παίζουμε με 10 σε κάθε μάτς, πολύ λίγο αυτά που προσφέρει, λέει ο Αντώνης. Λάμπρο, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και βλέπω Παναθηναϊκό, πρώτη φορά είμαι τόσο ξενερωμένος και θυμωμένος, λέει ο Παναγιώτης. Δηλαδή, ρε Παναγιώτη, sorry κιόλας, αλλά πέρσι στο 3-0 στο Φάληρο δεν ήσουν θυμωμένος. Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα μου. Πρέπει να μας δώσουν το πέναλτι και θα έτρωγε ανατροπή η τέτοια του Βορρά, λέει ο Γρηγόρης. Μόνο ενωμένοι μπορεί να έχουμε όφελος παντού και προπάντων για το διοικητικό κομμάτι, λέει ο Μπιλ. Αλαφούζο φύγε, λέει ο Άλεξ. Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα μου. Πρέπει να μας δώσουν το πέναλτι και θα έτρωγε. Α, το διάβασα αυτό. Λάμπρο, και πολύ καλά κάνεις και αυτό που γνωρίζεις. Δεν το λες. Είπε σε κάποιον κάτι για Μάρτι. Περίμενα και θα δεις. Εύχομαι μόνο να βγεις αληθινός και ας μην ξέρουμε τίποτα εμείς. Δεν είπα, Γιώργο μου, γνωρίζω. Είπα έτσι πιστεύω. Έτσι νομίζω. Όχι γνωρίζω. Δεν ξέρω κάτι, δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Ούτε να σας βάλω στην πρίζα θέλω. Και δεν το λέω και απόψε, γιατί κάποιοι καλοφελητές θα βγουν και θα πούνε ότι ο Γκαραγκάντης για να χρυσώσει το χάπι από την ΙΤΑ και ό,τι έγινε έριξε αυτό. Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, το έχω πει και σε εκπομπές από το καλοκαίρι. Αυτό πιστεύω. Ναι, πιστεύω ότι μέχρι το Μάρτιο θα σκάσει ενδιαφέρον σοβαρό. Έτσι. Και ότι μέχρι το καλοκαίρι θα υπάρξουν εξελίξεις. Ναι, το πιστεύω. Αλλά είναι πίστη. Δεν είναι πληροφόρηση, δεν έχω κάποιο όνομα, ας πούμε, κρυμμένο εδώ και δεν σας το λέω. Αν με ήξερα κάτι, θα σας το λέω. Ούτε έχω και τη φοβερή ενημέρωση πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ούτε μιλάω με τον Αλαφούζο όπως άλλοι. Ο Αλεξανδρόπουλος δεν είχε πρόβλημα με προσαγωγούς. Τελικά έπαιξε. Ναι, Ανέστη. Είχε πρόβλημα με προσαγωγούς. Είχε ενοχλήσεις. Δεν μπορούσε να παίξει, δεν μπορούσε να βγάλει 90 λεπτό. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει βασικός. Ήταν για 15-20 λεπτά και αυτό επειδή χρειάστηκε μπήκε. Κανονικά δεν έπρεπε να παίξει. Πού είναι οι πορείες τους τώρα ή τους βολεύει η τώρα κατάσταση. Ο ΠΑΟ είναι πολύ μεγάλος για να κάνουν κουμάντο αυτή, λέει ο Νίκος. Αλλαγή διοίκησης άμεσα, λέει ο άλλος ο Νίκος. Ό,τι έκανε ο πρώην αμυντικός του Παναθηναϊκού, πήγε μεταγραφή στο Βέλγιο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, έκανε σήμερα ο Πούγκουρας. Ο Ζουνίδης είχε πει κάποιες αλήθειες τότε. Φίλε, λυπάμαι ειλικρινά για αυτό που είδα σήμερα, λέει ο Μάριος. Οκ, Μάριε. Μελέτη δεν υπάρχει λόγος να πούμε κάτι τώρα. Αν έχω τα στοιχεία στα χέρια μου, θα τα βγάλω για αυτό που συζητήσαμε πριν. Οι αλλαγές Μακέντα Βηγιαφάνιες τόσο νωρίς στον αγώνα βρωμάνε πολύ άσχημα. Λυπάμαι για τον Μπόλωνη που αποδέχεται να ξεπουλάει το παιχνίδι με εντολές του άλλα, λέει ο Χάντερ Τζόρνταν. Παιδιά, βγάλτε το από το μυαλό σας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα σήμερα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας πείσω. Okay. Ξαφνικά από την Παρασκευή και μετά και όλη την εβδομάδα πήγαιναν τα πάντα ρολόι. Ο Παναθηναϊκός αποδεκατίστηκε και εμφανίστηκε με διαφορετική ενδεκάδα στην Τούμπα. Μέσα σε 48 ώρες παραμονή του Μάτσο Κουρμπέλη στέθηκε νοκάουτ, ενώ ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη άγνωστο γιατί, καθώς όπως γνωρίζαμε, το πρόβλημά του ήταν από πριν γνωστό. Ο Ζαγαρίτης την Παρασκευή ξαφνικά έμεινε εκτός τραυματίας. Ο Διούντης κάτι έγινε ξαφνικά πριν την έναρξη του αγώνα και έμεινε στον πάγκο. Ο Αλεξανδρόπουλος, ενώ αναφέρθηκε με πρόβλημα στους προσαγωγούς πριν το μάτς μπήκε 10 λεπτά, έπαιξε. Πράγμα διανόητο για κάποιον που έχει θέμα στους προσαγωγούς. Δεν υπονοώ κάτι, ούτε θέλω να αφήσω καμία αιχμή, αλλά αυτό είναι το ρεπορτάζ της βραδιάς και όχι αμπελοφιλοσοφίες που ακούμε. Γιατί τόσους ξαφνικούς τραυματισμούς, παραμονή αγώνα και χωρίς να είναι θετικοί στον κορονοϊό που θα δικαιολογούνται να μην παίξουν ξαφνικά, δεν πρέπει να είχε ξανά στην ιστορία του Παναθηναϊκός. Σπύρο, αν θεωρείς αμπελοφιλοσοφίες αυτά που λέω, σου ζητώ συγγνώμη, έχεις το δικαίωμα να κλείσεις την εκπομπή. Εγώ σου είπα το ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ το μετέφερες λάθος. Πρώτον, δεν έγιναν όλα αυτά που λες τελευταία στιγμή. Όλη την εβδομάδα έχει ενοχλήσει ο Διούδης.
Όλη την εβδομάδα έκανε αποφόρτηση ο Κουρμπέλης. Ο Ζαγαρίτης δεν έπαιξε επειδή δεν ήταν τραυματίας, αλλά επειδή δεν επεκτείνει το συμβόλαιό του. Ο Αλεξανδρόπουλος είχε όλη την εβδομάδα ενοχλήσεις. Είναι πράγματα τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Κάνε ένα Google search και θα τα βρεις όλα. Οπότε, μάλλον το δικό σου ρεπορτάζ όπως το αντιμετωπίζεις δεν είναι σωστό και όχι αμπελοφιλοσοφίες, αυτό που λέω εγώ. Λάμπρο, τα μάτσα από πού τα βλέπεις? Ίντερνετ ή Νόβα στην TV? Από την Νόβα. Από την Νόβα. Θα πάρει κανένα άρεσε πρωτάθλημα και θα γελάμε όλοι μαζί. Έλα ρε Παναγιώτη τώρα. Λάμπρο, νομίζω ότι στη φάση του Χάτζη, αν ήταν γκολ, άλλα θα λέγαμε όλοι. Κοίταξε να δεις, Κωνσταντίνε. Όχι. Όχι. Είναι από τα παιχνίδια που και στο 2-2 θα έλεγες γιατί δεν κέρδισε αυτό το ΠΑΟΚ. Όχι. Είναι από τα παιχνίδια που έχουν γίνει, που είναι, υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι ανέφερα που έκριναν τα πάντα. Λάμπρο, φέρε Αμπράμοβιτς και Αντζελότη και διώξε Αλαφούζο. Πάμε, δεν μπορώ να ακούσω άλλο. Καλό βράδυ. Εντάξει. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Να είσαι καλά. Και στο επανδύν. Η μεγαλύτερη απώλεια σήμερα ήταν του Διούδη. Όχι τόσο στο ότι είναι καλύτερος από τον Ξενόπουλο, αλλά στο ότι είναι αρχηγός. Φωνάζει που είναι σημαντικό και στείνει την άμυνα που είχε πάρα πολλά κενά, λέει ο Δημήτρης. Την κατάδια του Πάο Λάμπρο τη βλέπουμε εδώ στα μηνύματα που τρωγόμαστε μεταξύ μας, οπότε μην περιμένουμε πολλά. Αν δεν φτιάξουμε τα εσωτερικά προβλήματα, δεν πρόκειται να φτιάχνουν σωτήρια, γιατί στην καλλιέργησαν αυτοί. Αυτοί που σήμερα σου διδάσκουν παναθηναϊκοφροσύνη, είτε από μίντια, είτε οπαδικά κτλ., αυτοί έφεραν την κατάσταση εδώ. Αυτή είναι η ηθική και φυσική αυτουργή που σήμερα γίνεται αυτό που βλέπεις, ας πούμε, στα μηνύματα που εδώ είμαστε απλά ένα μικρό κοινωνικό υποσύνολο που ασχολούμαστε με μια συγκεκριμένη ομάδα. Καθαρό offside το πρώτο γκολ, βρίσκει την μπάλα ο Τζιόλης και είναι εκτεθειμένος ο Γιαννούλης, ούτε replay, ούτε γραμμή offside, δεν καταλαβαίνω, λέει ο Γιάννης. Είμαι Λάμπρο γενικά, αλλά δεν μπορώ άλλο να χαλάω τα Σαββατοκύριακά μου για αυτό το πράγμα. Παναγιώτη, το καταλαβαίνω, δεν μπορώ να πω όχι. Λάμπρος, υπαλληλάκος της ΠΑΕ έχεις γίνει, λυπάμαι. Πρόσεξε να δεις. Άλεξ. Καταρχήν, Άλεξ Μποντ με το πραγματικό σου ονοματάκι. Δεύτερον, τον Αλαφούζο. Δεν θα τον βγάλετε από πάνω σας τόσο εύκολα. Εσείς που τον φέρατε. Και προσπαθώ να σου μιλήσω και χαμηλόφωνα και ήρεμα. Για να μην ξέρεις, να μιλήσω ψύχρεμα εννοώ, να μην χάσω την ψυχραιμία μου, γιατί με αυτά λίγο τα παίρνω. Δεν θα τον πετάξετε από πάνω σας. Είναι σε ανακοινώσεις. Είναι σε όλε μετά από σφαλιάρες από τον Πανθρακικό. Ο Αλαφούζος και μια συγκεκριμένη μερίδα όλων των ιδιωτήτων είστε συνηθισμένοι, εσείς τον φέρατε. Εσείς τον φέρατε και ορισμένοι πασαρελατζίδες οι οποίοι θα έβαζαν 50, 100, 200, 300 εκατομμύρια στην ομάδα και τελικά τη διέλυσαν. Δεν αλλάζει αυτό. Και σε μια εκπομπή που έγινε σε ένα άλλο site, τις προηγούμενες ημέρες διάβασα κάποια σχόλια πώς αφήσατε τον Καραγκάνη να περάσει ότι ο Αλαφούζος είναι συνέχεια των πολυμετοχικών. Γιατί ο Καραγκάνης μίλησε με στοιχεία για μία ακόμα φορά. Επομένως, το ποιοι είναι υπάλληλοι της ΠΑΕ, το ποιοι δούλεψαν στην ΠΑΕ σε εξωτερικές δουλειές κτλ. Εντάξει, μην τα ανοίξω τώρα. Δεν είναι εκεί η ώρα. Είναι κακή βραδιά. Άλλη φορά όμως. Άλλη φορά να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Την κάνουμε όμως, ε! Και με το πραγματικό σου ονοματάκι. Φύλαξη, courier, ε! Πούμε και ονόματα. Υπάρχει λόγος, νομίζω, ο Άλεξ Μποντ. Τα φιλιά μου στον Τζέιμς Μποντ. Πέναλτι στον Αϊτόρ δεν ήταν τελικά κουβέντα κάνεις, ούτε στα ράφια ούτε τίποτα. Λάμπρο δεν ήταν. Πέναλτι πεναλτάρα ήταν, το είπαμε για το πέναλτι στον Αϊτόρ. Όχι στον Κλέανδρο. Στον Ευάγγελο. Ευάγγελε, το είπαμε στην αρχή. Δεν ξέρω αν συντονίστηκες αγόρι μου αργότερα, αλλά το είπαμε στην αρχή. Εγώ θέλω να θυμίσω, μιας και δεν έχασα μάτς πέρυσι του Παναθηναϊκού, ότι εκτιμούσα πολύ την μπάλα που έπαιζε ο Δόνης και εκτιμούσα τη στρατηγική του μόνο στο μάτς με τον ΠΑΟΚ πέρυσι στο ΟΑΚΑ. Ξαφνικά έστησε την ομάδα διαφορετικά. Συμφωνώ. Τεράστιο λάθος εκείνο το μάτς. Φταίει απολύτως. Το είχα πει και στην ίδια εκπομπή πάνω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έστησε την ομάδα διαφορετικά. Δεν έβαλε το γιο του και τον Κουρμπέλ και γενικά ήταν σαν να ξέχασε την μπάλα που ήξερε. Δεν λέω κάτι για φέτος γιατί δυστυχώς δεν ήταν το σημερινό μάτς. Αλλά εκείνο το περσινό μου είχε χτυπήσει στα μάτια. Εύχομαι όντως φέτος να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν το έκανε επίτηδες όμως. Ήταν το χειρότερο κοουτσάρισμα του Δόνη στον Παναθηναϊκό. Ήταν το μάτς που αναφέρεις πάνω. Συμφωνώ απόλυτα. Λάμπρο τον Μακίσικ. Ποιος θα τον μαρκάρει στο σεφ? Άσε μας ρε λένε τώρα.
Διαπιστώνω ότι ο εγκέφαλος πολλών φίλων Παναθηναϊκών έχει καεί εντελώς, όμως ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο δικός τους, είναι και δικός μας ως εδώ. Λάμπρο, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν γίνεται να φτιάξω ομάδα με τόσα λάθη του καλοκαιριού. Δεν είναι εύκολο, θέλει χρόνο και αλλαγές. Μάλιστα. Τι εξηγείς τώρα με τον Άλεξ τον Αυγολέμονο, λέει ο Μάνος. Ο Διούδης και με τα Γιάννενα έπαιξε με το μαχαίρι στα δόντια. Σταματήστε την καραμέλα για τον Σοκράτη. Προφανώς εννοεί τον κόσμο. Εννοείται ότι ο Σοκράτης είναι τα πιο καθαρά παιδιά που παίζουν στον Παναθηναϊκό και δεν τίθεται θέμα. Γλέντα τους μερικούς που σε λένε και υπάλληλο. Χαχά, διαλύσανε κάθε τι σωστό που υπήρχε. Σωστές επιχειρήσεις στείνονται με νοικοκυριό και όχι με πολιτική, που είσαι Βαρδινογιάννη Μάγκα, λέει ο Βασίλης. Βενιαμίν, άστο ποιος τον έφερε, αγόρι μου τον Αλαφούζο. Τον ψηφίσατε. Οι σύμμαχοι τον φέρανε. Οι σύμμαχοι και οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν συνεντεύξεις τύπου δίπλα του τον Απρίλιο του 2008. Ψάξε, βρες φωτογραφίες. Εντάξει, τα είπαμε προχθές όλα πράσινα. Μην τα ξαναλέμε για συνέχεια. Άμα θες, κάνουμε και ειδική εκπομπή πάλι. Για να βγουν και τα πρωτοσέλιδα πολυμετοχικών μεσοκρατικό κάλλη. Που δεν έχουν βγει. Τα έχω ξεχάσει. Θα τα βγάλω κι αυτά. Για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ανυπόφορα τρόλ έχουν μπει, Λάμπρο. Δεν πειράζει, Ηλία. Δεν πειράζει. Ξέρεις γιατί? Γιατί πονάει απλά. Όταν πονάει, τι θα κάνεις? Ναι, φυσικά και τις ξέχασαν, Νίκο. Εννοείται. Εννοείται. Το ποιος έχει φέρει στη σημερινή κατάσταση την ομάδα έχει όνομα και γιατί δεν το λέμε φωναχτά. Δεν είναι ένας, πρώτον. Και τα ονόματά τους τα λέμε φωναχτά εδώ και 12 χρόνια. Εδώ και 12 χρόνια. Από το δικό μας μετερίζει. Από μικρά site. Από εφημερίδες που δεν τις διαβάζει πολλοί κόσμος. Από αυτό εδώ το μαραφέτη. Με τεράστιο κόστος. Τεράστιο κόστος. Ψυχολογικό και επαγγελματικό. Όχι, δεν είπα ότι υπάρχουν. Δεν είπα εγώ, Μάνο, ότι δεν υπάρχουν καθαρά παιδιά στον Παναθηναϊκό. Ίσα-ίσα. Είπα για όλους τους παίκτες. Μπορείς να τους κρίνεις, Μάνο, αγωνιστικά αν είναι καλοί ή κακοί. Αλλά σε τέτοιο πράγμα μην βάζουμε παίκτες μας σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι ξεκάθαρος. Αν συνεχίσει το γήπεδο, είναι δεδομένο ότι θα έρθουν επενδυτές, αν και εφόσον προχωρήσει, λέει ο Μανώλης. Λάμπρο, καλησπέρα από Δράμα. Θα είναι το επόμενο καλοκαίρι Αλαφούζος και Μπόλωνη. Θέλω να πει για τον Μπόλωνη, αν φύγει ο Αλαφούζος, όχι. Και να μείνει ο Αλαφούζος, πάλι όχι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι στον Παναθηναϊκό Αλαφούζος το καλοκαίρι. Να είναι καλά, να είναι γερός ο άνθρωπος, όχι εδώ. Φυσικά και θα έρθω να ψηφίσω, Βενιαμίν, αλλά εσείς είστε κύριοι. Θα επιτρέψετε την αντίθετη άποψη, έτσι δεν λέτε? Φυσικά και θα έρθω να ψηφίσω. 100% και θα έρθω να ψηφίσω. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Φυσικά και θα έρθω να ψηφίσω. Εννοείται. Να θυμίσω ότι ο Αλαφούζος πριν 3 χρόνια που ήταν εξαφανισμένος, η μόνη φορά που εμφανίστηκε εκείνη τη χρονιά ήταν μετά το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, τότε με το χαρτάκι στον Γκαρσία που έγραψε κάτι για Ήβρης και Νέμεσης. Αναφέρεσαι στο 2-3, το Μάιο, το 17. Ο Ζαγαρίτης δεν έπαιξε επειδή είχε υπέρογγες απαιτήσεις για ανανέωση, επειδή δεν επεκτείνει, επειδή δεν ανανεώνει. Από το Facebook, καλώς είσαι, αλλά να σε δω στο γήπεδο θα πατήσεις, στη Γενική Συνέλευση θα έρθεις. Ρε, Βενιαμίν. Βενιαμίν όνομα και πράγμα. Μικρός παντού. Τι νομίζεις, υπάρχει περίπτωση να φοβηθώ? Ή να φοβηθώ για ποιο λόγο? Καταρχήν εσείς λέτε ότι όλα είναι καλά, ότι κυριλέ, αλλά έχουμε απόψεις, είμαστε δημοκρατικοί. Πέρα από τα υπόλοιπα ξεφτυλίκια, ότι υπάρχει δημοκρατία. Φυσικά και θα έρθω, ναι. Όπως πηγαίνω σε όλα τα γήπεδα, όπως πηγαίνω στο εξωτερικό, φυσικά και θα έρθω. Γιατί τι θα μου κάνεις? Να απειλείς? Το κρατάω πάντως το μήνυμά σου, ένα print screen, και αν πάθω κάτι, μην νομίζω ότι θα σε βρουν. Σαφέστα και θα σε βρουν. Ηθικός αυτουργός, ηθική αυτουργία λέγεται αυτό. Στοχοποίηση. Το δίπολο νότου βορρά φαίνεται πως πάει για μονιμοποίηση με την ανοχή όλων. Η ΑΕΚ κουτσά στραβά θα χτυπάει τριάδα. Παραθυνακό ασχέτω επιδιώξεων ιδιοκτήτη που στο διάολο βρίσκεται στην κλίμακα απαιτήσεων των οπαδών του. Ο Αλαφούζος είναι συνέχεια των πολυμετοχικών, όλοι μαζί με Τζιγκεράκο. Εγώ είμαι okay με Αλαφούζο. Τόσα μπορεί, τόσα κάνει, λέει ο Κρίς, έτσι όπως έκανε ο Τζιγκεράκος. Επίσης, ο Πάο κατάντησε έτσι τα τελευταία 20 χρόνια και όχι 12. Μάλιστα. Αν ο Διούδ. Μπράβο. Το ανέβασε ο Νικ Τζίνο. Θαυμάσια. Θαυμάσια. Πόσα προβλήματα, τι μαρτύριο, μια γενιά χαμένη, λέει ο Ηλίας. Μια γενιά. Περισσότερες. Ρουφιάνη, σύμμαχη του Αλαφούζου που χειροκροτούσατε στις ήττες μέσα στη λεωφόρο, μαχητικές σούβλες, λέει ο. Δεν χρειάζονται χαρακτηρισμοί, Μανώλη, δεν χρειάζονται. Δεν είναι όλος ο κόσμος έτσι. Πολλοί όντως παραπλανήθηκαν. Κάποιοι συγκεκριμένοι γιατί είχαν σκοπούς και κίνητρα. Ε...
Ρε Λάμπρο, νιώθω ότι σιγά σιγά ο ΠΑΟ σβήνει και φημώνεται. Δεν έχει εφημερίδα, δεν έχει κανάλι, δεν έχει διοίκηση και γενικά μια έντονη παρουσία που να ενημερώνει τον κόσμο, λέει ο Σωτήρης. Ο γιος του καπετάνιου μου λες να κάνει καμιά πλάκα. Όχι, Νίκο, δεν ξέρω κάτι. Φίλε Λάμπρο, λέει ο Αλέξανδρος, δεν ξέρω, αλλά το μάτς μου βρωμάει πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που βλέπει ότι ο Πούγκουρας δεν τραβάει, δεν τον κάνει αλλαγή και να τραβήξει το βέλε τη αστόπερ και να βάλει τον Αλεξανδρόπουλο στα χαφ, λέει ο Αλέξανδρος. Θα το επιτρέψουμε, κρατήστε το αυτό το μήνυμα. Απλά μετά θα φύγει ξεβράκοντος για παραδειγματισμό. Βενιαμίν Ντεκό. Πανεύκολο να βρει και IP και τα πάντα. Αν πάθω κάτι, Βενιαμίν Ντεκό, ένας από τους ηθικούς αυτούργους. Θα πρέπει να παρακαλάει κάθε πρωί να ξυπνάω καλά. Πάνω από Σύφνο, καλησπέρα Λάμπρο. Θες να μας πεις ονόματα για να ξέρουμε πράγματα για καταστάσεις, να μην λέμε ο ένας να ο άλλος, να δούμε ποιοι γλύφουν και ποιοι νοιάζονται πραγματικά. Λέει ο Πάνος. Δεν είναι δουλειά μου αυτή. Δουλειά, αφού είστε οπαδοί μιας ομάδας, είναι δουλειά σας να το ξέρετε. Εγώ απάντησα, ήταν επί προσωπικού η απάντηση στο Βενιαμίν. Ούτε ανέφερα κάτι γενικότερα, ούτε φυσικά θα κάνω αυτό που, το αγαπημένο σπορ ορισμένο να βάζουν κουκούλες και να καταδίδουν κόσμο και να στοχοποιούν. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να απαντάς σε ανύπαρκτους, απαντάω σε όλους, όλοι είναι υπαρκτοί. Τι νομίζεις, επειδή βγήκε με παρατσούκλι δεν είναι υπαρκτός? Έχουμε βρει άλλους και άλλους. Καλησπέρα Λάμπρο και καλές γιορτές με υγεία. Επίσης καλές γιορτές Χρήστο. Τα έκανε λίγο σαλάτα ο Μπόλων και με τις αλλαγές συν τη διαιτησία. Κρίμα για την Πανάθα. Βγαινοπατέρες και θύρα 13. Αυτή είναι η υπεύθυνη για το κατρακύλισμα του συλλόγου, λέει ο Τζόρτζ. Ο Αλαφούζος θα πρέπει να φύγει με συλλαλητήριο. Ποιος θα κάνει συλλαλητήριο για τον Αλαφούζο, ρε Βασίλη? Τώρα σοβαρό λογή. Ποιο συλλαλητήριο? Ξέρω κιόλα που γελάω τέτοια ώρα. Ποιο συλλαλητήριο? Ποιο θα μαζευτεί και με τι? Με τι? Έλα, Βασίλη, τώρα. Κατέβα και σε το συνεφάκι σου. Καλοπρόεδρε, το λέω. Και καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Η ομάδα σήμερα προσπάθησε τόσο μπορούσε, τόσο έπαιξε και πάλι καλά με τόσες ατυχίες. Ας αναλογιστούμε πόσο μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Εγώ στη Γενική Συνέλευση θα έλθω και θα ψηφίσω υπέρ του Βοτανικού Δαγκωτό. Πρόσεξε στα μάτια, γιατί κάποιοι απειλούν τη διαδικασία με ξεβρακώματα. Πρόσεξε, πρόσεξε. Έχουν μπει τα μεγάλα μέσα τώρα. Ίσως για κάποιους η κατάκτηση του κυπέλου να καλύπτει μεγάλη βρωμιά. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, στην Ελλάδα ζούμε. Τα υπόλοιπα όσοι μείνουμε με υπομονή για αυτά που θα ζήσουμε. Με χρυσά γράμματα στην ιστορία και το πινέλο στα χέρια, τι να μας πούν τώρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Περαστικά στο Βίντρα, περαστικά στο Βίντρα, ναι, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο με ιό. Η 13 έχει καταφέρει να έχει όλο τον Παναθηναϊκό φιλάθλο κόσμο απέναντί της. Ντροπή τους, κακός όμως, Βαγγέλη, γιατί δεν φταίει το κίνημα. Κάποιοι ορισμένοι που θέλουν ουσιαστικά να λένε ότι εκπροσωπούν τη θύρα 13, δεν φταίει η θύρα 13. Αυτά είναι κάποιοι. Φυσικά πρέπει να υπάρχει και φυσικά πρέπει να είναι δυναμική και να διατυπώνει τη γνώμη της. Απλά ορισμένοι την οικειοποιούνται. Έτσι. Τι άλλο. Πέρασε η ώρα, ε. Λάμπρο, καλησπέρα. Έχασα τον πρόλογό σου. Πιστεύεις ότι έκατσε ο ΠΑΟΣ σήμερα για τον Άσο? Όχι, σε καμία περίπτωση, Νίκο. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, αυτός που αποφασίζει για όλους εμάς τους πράσινους, ξεφτυλίζει την ομάδα για τα κονέ του, με άλλες συμπεριφορές του, ναι, όχι σήμερα. Τουλάχιστον ο Χοντρός θα κάνει με παρακλάδια, όχι με μεγάλες ομάδες, τόσο χαμηλά. Λοιπόν, αυτό ήταν για απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τη δυναμική παρουσία σας. Ήδη πήγαμε στη 1 ώρα και 10 λεπτά περίπου. Εύχομαι να είστε καλά. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αύριο μια εκπομπή σε πιο ήρεμο ύφος, γιατί όταν δεν κερδίζει η ομάδα, έτσι συμβαίνει πάντα. Έχουν ένταση οι εκπομπές, μπαίνουν και διάφορα τρόλ μέσα, οι οποίοι αμφιβάλλω πραγματικά τι εκπροσωπούν. Και αν εκπροσωπούν αυτό που. Και ξέρετε τι. Να μπεις μέσα, να πεις μια άποψη, βγες και πες την με το όνομά σου. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν σελίδες που λένε ότι είναι σελίδες του Παναθηναϊκού, βάζουν ένα τριφύλι και χωρίς να ξέρει κανείς ποιος γράφει. Μπορεί αυτός που γράφει, ρε παιδί μου, να είναι ένας οργανωμένος του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ και να σπέρνει ζυζάνια. Έτσι. Και ανώνυμα να απειλούν, ανώνυμα να προπαγανδίζουν, ανώνυμα. Γιατί αυτούς. Γιατί δεν βγαίνουν κάποιοι επίσημοι και από τους οπαδούς και από οτιδήποτε να διαχωρίσουν τη θέση τους με αυτούς? Κακό κάνουν, μόνο τουλάχιστον εμείς, καλός ή κακός, ό,τι λέμε, ό,τι βγαίνουμε και λέμε. Πρώτον, δεν έχουμε πειράξει κανένα. Δεν μιλάω για τον εαυτό μου. Ας μην μιλήσω για αυτούς που συμφωνούν μαζί μου. Δεν έχω πειράξει κανέναν και βγαίνω και λέω με το όνομά μου και τη φάτσα μου, τη γνώμη μου. Πώς αφήνετε τους ανώνυμους και αναφέρομαι σε όλους σας τώρα, όσους έχετε μείνει, τους 580 που έχετε μείνει να βλέπετε. Πώς επιτρέπετε σε ανώνυμους να καθορίζουν τη γνώμη σας σήμερα,
Βγήκε ο Μπακογιάννης και στο Open και μίλησε για το Μεγάλο Περίποτα και το Βοτανικό. Και ενώ ο Μπακογιάννης δεν έχει πει κουβέντα για ποσοστό εισιτηρίων, έγινε θέμα ότι ο Μπακογιάννης είπε ότι θα παίρνει ο Παναθηναϊκός ένα ποσοστό από τα εισιτήρια. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τι συμβαίνει. Θεωρούν ότι ο περισσότερος κόσμος είναι τόσο χαζός, υποβαθμίζουν δηλαδή τον πολύ κόσμο του Παναθηναϊκού και σου λέει, ας πούμε, ψέματα, κάποιους θα επηρεάσουν. Το ανέχεστε αυτό, ανέχεστε να σας κοροϊδεύουν, ρε παιδιά. Ανέχεστε. Ελπίζω να μην ανέχεστε, να μην το ανέχεστε όλο αυτό. Είναι ανώνυμοι. Πώς δίνετε βάση πολλές φορές σε κάτι που γράφει ένας που μπορεί να είναι οποιοδήποτε εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων. Εύχομαι μια καλή εβδομάδα σε όλους. Θα κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι να πιέσω και λίγο το χρόνο για να τα πούμε αύριο γύρω στις 11 το βράδυ. Αλλιώς θα τα πούμε την Τρίτη, φαντάζομαι σίγουρα. Να είστε καλά. Καληνύχτα.